Μου κάντε μια ανακεφαλαίωση τι έχει ο καθένα και τι δεν έχει. Δεν έχω πριν πάμε σε αυτό, φέρτε. Να σου πω πού είμαστε. Εγώ θυμάμαι. Όχι να σου πω, να σα πω πού είμαστε. Εγώ δεν θυμάμαι. Έτσι, do your shit. Πηγαίνοντα πιο μπροστά από όλου, ο Αίριλ. Ναι. Αίριλ. Είχε δίκιο τίνο. Αίριλ είναι ο παλιό. Ναι. Όχι εδώ, ρε φίλε, το θέλω να πω. Αίριλ. Μόραντιν, τον λέει. Μόραντιν. Σμαζάκι, γιατί εδώ έχω την πραμάτια του πάνω. Μόργιαν. Μόργιαν. Ωραία, ο Μόργιαν λοιπόν πήγαινε μπροστά και του πέσε ένα βράχο στο κεφάλι. Και σα την έπεσαν 6 μόγκρελμεν. Yes. Του οποίου όμω καταφέρετε να του βγάλετε ανέλπιστα εύκολα με τον νάνο πολεμιστή να δίνει ρέστα. Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, αστείο να για όλα αυτά. Δυσκολευτήκατε αρκετά, οι δύο πέσανε λιπόθυμοι από εσά ή λίγο και παραπάνω. Αυτοί είχαν διάφορα πράγματα πάνω του, συμπεριλαμβανομένου ενό ποσιών. Mm-hmm. Δύο. Έλειξε το φιέλ. Δύο έλειξε το φιέλ. Τα οποία τα πιάνε το αίμα. Το αίμα. Ναι. Ωραία. Και αν είναι γιατί κάποιο επίση είχε δηλητηριαστεί και, είχε... και κοιμόταν. Πόσιο! Ο Half Elf Ranger είσαι. Ναι. Μόνο δεν θα θέλω. Ναι, είναι κάτω. Επίση είχαν ένα βράχο continual light ναι. Που τους δικούς σας τους είχατε χαλάσει, οπότε πλέον έχει έναν. Όποιος ήταν δικός μας και τον βρήκαμε. Ποιος θα τον πάρει δεν είχαν πει. Η μάγισσα από σπάντα. Η μάγισσα βλέπει, ναι. Βέβαια, είσαι μάγισσα. Εγώ δεν θέλω. Πώς είπαμε το όνομά σου, Αενόρ. Χέλικον. Χέλικον, λάθος. Sorry, παιδιά, λάθος. Έχει λίγο δροσούλα, ε. Καλά είναι. Τώρα μαλάκωσε λίγο. Ναι, καλά είναι. Πέθανε το 16, αυτό ξέρεις να το ανάψω. Καλά είναι. Λοιπόν, και είχαν και ένα χαρτί που έγραφε. 2 μετά 1. 2 μετά 1. Σωστά. Και είχαν και άλλα, παιδί μου, κάτι τετράδια, κάτι νομίσματα, μια χτένα. Ναι. Ωραία, αλλά τα ξέρω. Ένα μαράγδι, ένα ντάγκερ. Ναι, εντάξει. Κάτι φυσοκάλαμα. Μπράβο, τώρα που πες μαράγδι. Βρήκα το λάθος που έκανα την προηγούμενη φορά με τα XP. Όντως παίρνετε XP για το θησαυρό που βρίσκεται, ναι. Αλλά όχι ο καθένας. Μαζεύουμε τα XP που είναι από θησαυρούς και πάλι δια όσοι είστε. Όχι όπως το κάναμε την προηγούμενη φορά. Α, δεν το κάναμε έτσι. Αυτό κάναμε. Όχι, δεν το κάναμε έτσι. Την προηγούμενη φορά πήρατε, επειδή βρήκατε πολλά λεφτά, πήρατε από 1000 XP ο καθένας μόνο γι' αυτό. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 1000 ήταν δια 6 γιατί είστε 6. Ναι, αλλά δεν ήταν 1000, ήταν πιο πολλά, είχες πει. Ήταν πιο πολλά. Αλλά δεν το έκανα διά. Θα πήρε ο καθένας. Δηλαδή πήρα 4.000 εγώ 5 ρουμπίνια, αυτός 5 ρουμπίνια, ενώ έχουμε βρει 5 ρουμπίνια, ας πούμε, πήραμε 30. Ακριβώς, ναι. Δεν πειράζει όμως. Θα το αφήσουμε όπως είναι τώρα. Απλά από εδώ και πέρα θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν πειράζει, σιγά. Τι πειράζει. Τους άλλους θα ζήσετε για να επιτελεύετε. Δεν ξεγράφει. Λοιπόν, άντε κάνε μια ανακεφαλαίωση τώρα. Τι έχει ο καθένας, εσύ σφαγιαστούμε μπαμπα. Εννοείς πόσα hit points έχει, αν έχετε spells, αν δεν έχετε, σε τι φάση βρίσκεστε. Τίγκα είμαστε σε όλα, τίγκα όλα. Εγώ spells μηδόχι, ένα cure light. Μηδόχα. Μηδόνα. Εμένα μου λείπουνε 2 hit points. Μηδόχα. Εγώ έχω ένα hit point σύνολο. Α, εγώ τα έχω τα spells μου. Τα έχω σπελάκια μου. Εσύ. Κομπλέ είμαι, εντελώς. Μήπως είχε γίνει κάποιο rest. Όχι. Άρα μάλλον δεν σημειώνονται απλά. Όχι. Δεν είχε γίνει rest σίγουρα. Και μάλιστα είχαμε τη συζήτηση με τον Χρήστο που κατέληξε ο ίδιος και είπε αφού έχουμε πόσες που μπορούν να μας φέρουν σε καλή κατάσταση θα πιούμε και να συνεχίσουμε. Δεν θα ρισκάρουμε τους νάνους, θα έχουμε αλότους. Όχι ρε, αφού έχουμε τους νάνους έχουμε αλότους θα πάμε. Ναι, δεν θα ρισκάρουμε να τους αφήσουμε κι άλλο. Α, ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν έχεις πει ρε Χρήστο. Ναι. Η Dynamite εννοώ, όχι εσύ. Αυτό το εξαιρετικό όνομα. Και γιατί είχαμε full hit points, μπορεί να μην είχαμε κανένα spell επειδή είχαμε πέσει κάτω. Λογικά δεν έχουμε κανένα spell. Δεν παίρνω το λόγο του sleep. Όσοι έπεσαν λιπόθυμοι, δεν έχουν spell, είναι δεδομένο. Εγώ δεν θυμάμαι έπεσα λιπόθυμο. Δεν έχω ιδέα, κάποιος τα έπεσε. Εγώ πρέπει να είχα πέσει. Άρα το spell σου έχει χαθεί, αν δεν το έκανες.
Νομίζω ότι ο Ranger δεν έπεσε λιπόθυμος, αλλά κοιμόταν από το Poison, οπότε δεν έχασε τα spells του. Mm-hmm. Απλά το Elixir of Health χρησιμοποιήθηκε για να τον θεραπεύσει από το Poison. Μήπως και κάποιος άλλος είχε πέσει από το Poison και όχι λιπόθυμος από hit points. Μπορεί και εγώ. Η μάγισσα σίγουρα είχε πέσει από hit points, το θυμάμαι. Αλλά μήπως ήταν μόνο η μάγισσα και κανένας άλλος. Και εγώ δεν θυμάμαι. Όχι, και εσύ πρέπει να έχεις. Και εγώ πρέπει να είχα πέσει. Και εσύ πρέπει να έχεις πέσει, ναι. Οπότε οι ιερείς τα spells τους τα έχουν. Νομίζω η Πάλα την είχε εξοδέψει όλα της τα Leon Hans. Και τα δύο. Τέσσερα. Όχι, λίγα είχε. Πιο λίγα είχε. Ποιο είναι πιο λίγα είχε. Κανόνε τι level είναι. Τέσσερα. Τέσσερα είχε σύνολο. Τα έφαγα όλα. Οπότε μένει τώρα ο... Εγώ έχω ένα hit point. Μου λείπουν πέντε. Ναι, αλλά είχες πέσει. Δεν μπορείς να πας παραπάνω. Όχι, μπορεί μετά το Elixir of Health. Μα γι' αυτό το ήπια κιόλα το Elixir of Health. Οπότε μήπως θα τον κάνετε κανένα κιόλα, αυτό εννοεί. Εγώ δεν το κάνω. Οκ. Κάθομαι πίσω. Πάντως δεν γίνεται να έχετε και full hit points και να τα σπέλσει. Ναι, δεν γίνεται. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα σπέλ. Από κανένα. Γιατί νομίζω ότι τα τελευταία τα έδωσαν στον Φουλάρι και εγώ έμεινα με ένα γιατί και δύο να πήγαινα δεν είχε διαφορά. Νομίζω ότι όλοι φουλάραμε στο τέλος. Ναι, εγώ δεν είχα. Τι είναι φίλε φουλάραμε, όχι ξοδέψαμε. Δεν γίνεται να φουλάραμε. Ήταν στο πιο προηγούμενο. Όχι, δεν νομίζω ότι φουλάραμε, απλά τα ξοδέψαμε όλα και φτάσαμε σε ένα επίπεδο. Άλλο αυτό. Μπορεί να γίνει. Απλά εγώ φουλάραμε. Αυτό θυμάμαι. Αλλά δεν έχω σπέλες. Εγώ έτσι θυμάμαι. Εντάξει, αδιάφορο αυτό. Δεν έχω σπέλες, έτσι θυμάμαι. Άρα θα πηγαίνετε να φτάσαμε ένα hit point. Ναι, είχαμε πει καλύτερα να είναι φούλο νάνος, άρα να έχω εγώ αντί για ένα-δύο. Ναι, δεν είχε διαφορά. Σωστά, άρα δεν έχετε άλλα healing spells. Τέλεια. Ναι, αλλά στην αναζήτηση εδώ πέρα που, του χαρτιού έχω δύο potions από κάτι draw elf, τα οποία δεν τα ξέρουμε. Τι είναι. Μια δοκιμάσα. Δύο potions από κάτι draw elf. Ναι, εκεί που εμφανίστηκαν. Εκεί που εμφανίστηκαν. Αυτός εγώ εμφανίστηκα. Α, εσύ εμφανίστηκα. Τώρα δεν πολύ θυμάμαι που εμφανίστηκε, να πω την αλήθεια. Οπότε περιμένουμε. Να πεθάνουμε. Στο διάδρομο. Στο διάδρομο. Κοντεύατε να πεθάνετε, δεν μπορείτε να το θυμάμαι. Μήπως κάνεις κάποιο λάθος εσύ, γιατί ήσταν φοβερή. Όχι, ήταν. Αν μπορεί. Αυτά είχαν τα drawers, είχαν και Salt Sword και το Mace, τα Boots, τα Clocks. Α, ναι, σωστά. Και Potions. Είχαν και δύο Potions. Τσακαμπίκο, μπιμπιλίκο. Τα έχω γράψει. Επειδή είμαστε λίγο, ίσως μας χρειαστούν, ναι, καλό είναι να ξέρουμε τι είναι. Αυτά τα κουβαλάτε άρα τέσσερις μέρες. Μια μισή τα. Τώρα θυμηθήκατε να δείτε τι είναι. Έληξαν. Δεν είχαν τέτοια ημερομηνία πάνω. Ήτανε κατσικίσιο γάλα. Πες μου, ποιος θα δοκιμάσει, θα σας πω τι είναι. Πώς αναγνωρίζουμε, δοκιμάζοντας και ρίχνεις κάτι. Όχι, δεν ρίχνεις κάτι. Δοκιμάζεις, απλά μια γουλιά. Έτσι. Χαρά. Θα δοκιμάσω. Εσύ. Ναι, όχι, τώρα. Όχι, του λέω, άστε, είσαι σε πολύ χάλια κατάσταση, θα δοκιμάσω εγώ. Δηλαδή... Μπορεί εγώ το ακούσει. Ωραία. Α, πας να φτιάξεις. Μπέρεν. Μπέρεν. Ωραία, ο Μπέρεν μας ρίξει ένα saving throw versus poison. Και χαρά, εγώ τα poison τα... Versus potion. Τα γαμώ. Καλό είσαι, 10 πρέπει να είσαι. 20 άρικο, έτσι. Άρα θέλει 10 και πάνω. 4. Άρα το απέτυχες mm-hmm. και μόλις δηλητηριάστηκες. Ωραία. Και πέφτεις και κοιμάσαι ξανά. Μόνο κοιμάται όλος. Ωραία, ξεκίνησα με τα αριστερό. Ναι. Μην το ρίξεις με τα αριστερό. Ξύπνα ρε. Παίξε καλά. Δεν ξεκίνησε. Θα το σκουντάω λίγο. Δώστε μου λίγο από το άλλο. Μπορεί το άλλο να με σηκώσει. Όχι, το άλλο μάλλον θα κοιμηθείς ακόμα περισσότερο. Για πάντα. Ναι. Με μία δοκιμή έτσι τόσο λίγο. Ναι. Τόσο δυνατό είναι αυτό, να το χρησιμοποιήσουμε. Ας περιμένουμε καμιά ώρα, ήσαι να ξυπνήσει λογικά. Κάνετε πολύ δυνατό, όντως. Αλλά και δεν πάω να χρησιμοποιήσω εγώ πόζιον. 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 Τέτοια είναι ρε φίλε, γιατί δεν τα κάνουμε. Τέτοια είναι. Δεν θα ψάξετε καμιά πιο ήρεμη ώρα. Αφού τρίξουμε τα βέλη στο πόζιον. Όχι, ποιος έχει βέλη. Τα φυσοκάλαμα, ρε. Ο Ranger δεν έχει. Ποια φυσοκάλαμα. Αυτά που βρήκαν από τα Mongrel Men. Τι λες. Α, θα φυσάω αυτά που βρήκαν από τα Mongrel Men. Φέρνουμε κανένα critical fail. Υπάρχει critical fail.
Όχι, ρε μαλάκα. Εγώ τα χρησιμοποιήσω, ρε φίλε. Γιατί είναι 6 φυσοκάλα με 3 βέλη το καθένα. Είναι 3-6-18 επιθέσεις. Αυτά βέγατε. Θα τα βάλω στο στόμα του σαν μόγκραλ και δεν ξέρουμε και πού άλλο. Στα παπάρια μου. Αν μόνο να κοιμηθούν καμπόσοι από εκεί πέρα μπροστά, μια χαρά είμαστε. Δύο το γύρο μπορεί να ρίξει. Εντάξει. Δύο. Μόγκραλ με νότριχα θα βγάζει δίνω από τα τέτοια. Άρα μου ξύπνω θα είχα αντιρρήσει, αλλά εφόσον κοιμάμαι. Εννοείται θα έχει αντιρρήσει. Άλλο ένα λόγο παραπάνω να τα πει. Εντάξει, τα παίρνω. Δεν είπε τίποτα καταρχήν. Θα τα σκέφτεται. Δεν είπε όχι. Αλλά άμα απ' ένα βουτήξει τα βέλη στο Poison, θα το δεις. Θα φάει μια στιγμή για να βουτήξω. Πού βουτήξω. Δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω. Α, ναι, αφού κοιμήθηκε παίρνω το Poison εκεί και το βάλω. Τα βουτάω. Αυτό λέω. Τι αν το κάνεις αυτό, είναι συζητήσιμο να τι θα γίνει. Εντάξει, θα το κάνω κάποια στιγμή που δεν θα βλέπουμε. Ποιος. Βασικά, κανένας, ωραία, τότε κανένας, θα γίνει το εξής για να γίνει πιο ενδιαφέρον. Ο Βάρδος λέει, αυτό φαίνεται δηλητήριο. Καλύτερα να το καταστρέψουμε. Λέει και ανοίγει το πόσο και πάει να το χύσει. Πότε το πείστε. Είχε δει. Πάνω αυτό έπεσε, ρε φίλε. Λέω, δεν κοιτάς να σηκώσεις αυτόν και ας το πόσο. Μπορεί να μας χρειαστεί για κάποιο αντίδοτο. Εγώ συμφωνώ για κάποια να... Παρασκευή. Εγώ συμφωνώ να το καταστρέψουμε, δεν είναι στις μεθόδους ούτε μας. Ούτε Τετάρτη, ούτε Πέμπτη. Πώς να το σηκώσω όμως, τι είμαι. Πού να ξέρω, μήπως έχεις κάποια ιδιότητα, μήπως γνωρίζεις. Δεν έχω, αλλά αυτό πρέπει να καταστραφεί. Μπορεί να πέσει στα χέρια του εχθρού πάλι. Εμείς δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν είναι ηθικό. Ωραία, δώσ' το και όταν θα είναι να πέσει στα χέρια του εχθρού, θα το σκορπίσω. Ναι, σου λέω ότι δεν είναι ηθικό και δεν υπάρχει λόγος να το έχουμε μεταξύ μας και να μπαίνουμε σε προστριβές και να δελεαζόμαστε για κάτι τέτοιο. Έχει δίκιο. Εκτός αν υποφέρεις από αϊπνίες. Ναι, γι' αυτό αν υποφέρεις από αϊπνίες, λέει και ο φίλος Νάνος. Δεν πειράζει, θα προσευχηθούμε όλοι μαζί και η προσευχή θα γαλινέψει την ψυχή σου. Υποθέτουμε ότι και το άλλο είναι ίδιο, να το σπάσω και το άλλο. Όχι, το άλλο δεν είναι ίδιο. Ούτε, γιατί δεν υποθέτουμε, εδώ κοίμαστε, μα είναι. Μπορείς να το δώσουμε στον ίδιο, τι χειρότερο. Να κοιμάται και δώσουμε στον ίδιο, όμως δεν καταλάβουμε τι είναι, άμα δεν είναι Poison. Αν δεν ξυπνήσει. Και την παλαντάει, να δώσει το νεκρό το άνθρωπο. Δυο, θα ρίξει την άρη να πούμε στο χειρό. Τι ρε μα, δεν είσαι νεκρός ρε, κοιμάσαι όλη την ώρα ρε, μπούλι. Και μπούλι. Ρε τεμπέλχανα. Άμα να δοκιμάσαι, να βλέπω μπροστά μην έρθει τίποτα, γιατί κάνουμε αρκετή φασάρια. Σίγουρα. Και λέω, έχετε λίγο και το νου σας, γιατί εντάξει τώρα εδώ δεν περιμένω να ξεκινήσω. Πού είμαστε, στους χάρτες εκεί πέρα, έχεις κάτι. Δεν έχω χάρτη γι' αυτό. Τον έχει χάσει. Πού είμαστε. Σε secret door μέσα. Μην κατά το μυστικό πέρασμα και πείστε σε ένα διάδρομο έφυγε μια σύραγγα. Ναι, δεν έφτιαχνε κάτι. Δεν έχει κάτι. Εδώ είναι. Από πού μπήκαμε εκεί. Α, σου δείχνω το. Α, οκ. Αλλά είναι μόνο ηχητικό το ντοκουμέντο. Δεν μπορώ να το δοκιμάσω εγώ. Λέει ο Γκάρικ. Τι γίνεται να το δοκιμάσω εγώ. Και αν γίνει τότε, τι θα γίνει. Ας το δοκιμάσω ποιος είναι ανθεκτικός στα δηλητήρια, είναι σιγουριά. Εγώ είμαι ανθεκτικός στα δηλητήρια. Ορίστε, σου λέει. Να κοιμάστε εσύ. Αυτός είναι πολύ ανθεκτικός. Που είναι έναν. Έχεις συν 4 ό,τι φέρεις στο ζάρι. Άντε ρε. Για να δούμε. Τώρα αυτό δεν φέρει μεγάλο. Φέρνω ένα τεσσάρι κι εσύ και τα λέμε. Έφερα ένα 3. 3 και 4, 7. Και εσύ κοιμάζε. Αστείευα. Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι potion of healing. Πλάκα κάνω ρε παιδιά. Αλλά κάνεις την κοιμάσαι. Κάνω την κοιμάμαι και το βάζω στις όχι εντάξει. Και ξεκουράζομαι λίγο παραπάνω. Ωραίο. Καλό. Έχει δηλαδή αυτό είναι πόσο είναι γιατριάς. Ωραία το κρατάμε. Τι το κρατάμε, μήπως να το πιω γιατί είναι τραγικά. Τι ένα τι πέντε ρε εσύ. Τι πέντε δεν πες τα πέντε, στα ένα πέντε. Στα τρία πηγαίνει. Τι ένα τι τρία. Τρία. Πώς έχεις. Ένα δι' 8 δεν είναι. Όχι φυσικά. Τι είναι. 2 δι' 4. Είναι 2 δι' 4 συν 2 ενδεχομένως. Πιο καλά. Μπορεί να πάρω ένα φουλάρο. Φίλε, γιατί. Αν θυμάμαι καλά. Άντε πάω. Κοίταξε. Αν θα. Τώρα είμαι ψόφιος. Αν συνεχίσουμε έχει νόημα. Αν δεν συνεχίσουμε και κάνουμε κανένα φαζορές δεν έχει νόημα. Ναι. Πώς είναι ο φίλε. 2 δι' 4 συν 2. Και αυτό το λέω. 2 δι' 4 συν 2.
Πόσες, κάθε δουλειά. Μία χρυσή. Μία μικρές δουλειές. Ελάτε για την πρώτη δόση του πόσιον. Πάλι καλά που δοκιμάσαμε το άλλο πρώτο. Θα τα είχαμε και τα ίδια πόσιον. Έριξα τυχαία πάντως. Και στη δύσκολη στιγμή θα κατεβάζαμε το δηλητήριο και θα... Χρησιμοποίησα τη random generator που έχω εδώ πέρα. Εδώ πάνω έχω ρίξει μερικά ζάρια, θα χρησιμοποιήσω και εδώ. Οπότε, τι θέλετε να κάνετε, πείτε να τελειώνουμε. Εγώ αυτό συμφωνώ με το, αυτή τη σκέψη, ότι άμα, ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα, ψάχνουμε να κάνουμε κάπου rest, έτσι. Όχι, απλά λέγαμε ότι δεν θα συνεχίσουμε για να μην... Θα συνεχίζαμε για να μην ρισκάρουμε τους νάνους εχμαλώτους. Άρα και θυμήθηκα πάνω. Άλλο ένα βράδυ. Α, μπράβο, το θυμήθηκες. Οπότε ας προσπαθήσουμε να τον ξυπνήσουμε. Αν θεωρείς εσύ ότι νιώθεις ότι πρέπει να το πάρεις, πάρ' το. Με ένα ή με τίποτα, έτσι. Μία θα με χτυπήσουν και γεια σας. Αν το πάρεις και γεμίσεις, πόσα θα πας. Έξι. Εγώ έχω βγάλει πόσα session με τρέχει. Νομίζω τρία θα πας. Γιατί θα πας έξι. Όχι, γιατί τρία έχει προηγούμενος. Μπροστά. Α, προηγούμενος χαρακτήρας και τρία. Όπως νομίζεις. Εκτός αν το κρατήσουμε για κάποιον που θα μπαίνει μπροστά να κρατάει. Όχι, εγώ θα με κρατήσει. Και αν δεις ότι πάμε σε μια μεγάλη μάχη ή φαίνεται κάτι, πιέσαι το εκείνη τη στιγμή. Ένα γύρο για να το πιέσει. Εντάξει, ναι, α χάσει ένα γύρο. Λέω. Μπορεί ας πούμε τώρα κάτι να γίνει και... Πόσο μπορείς να πας να το πιείς? Έχεις 10, 11, πόσο είναι? 20. Α, 6. Μέχρι 6 μπορείς να πας ανώτερο. Τρίτη. Όχι, 3. Καλά το πάω. Ωραία, οπότε το κρατάω. Θα περιμένω, βέβαια, να ξυπνήσει το παιδί. Άμα ξυπνήσει. Εδώ θα περιμένω στο διάδρομο. Τι, αρχίζουμε να τον σέρνουμε μπροστά. Και πού θα είμαι μπροστά. Του ρίχνω λίγο... Και για να πας να δεις λίγο μπροστά τι έχει, ε. Με ένα χιπώνι δεν θα πάω. Άμα είναι να πάω μπροστά, θα το πιω και το υπόλοιπο. Καλά, μην πας. Με τέτοιο λίγα σκουντήματα, λίγο νερό, λίγα μπατσάκια, δεν ξέρω. Αυτά τα έχουμε κάνει πολλές φορές. Καταρχήν προσπαθώ να ακούσω μπροστά. Πώς έχεις? Θα ρίξω εγώ. Έχουμε λίγο γάλα να τον δώσουμε να κάνει αντίδραση. Γάλα γαϊδούρα. Έτσι. Παρά το λέω. 15 κάτω. 15. Δεν έχεις καθόλου γάλα στα στήθια σου, μωρί. Δεν ακούς κάτι το ιδιαίτερο. Ο Βάρδος, δεν ακούς. Ο Βάρδος, αναφορικά. Φέρνεις μόνο νίγες μες στα 55, θα σας ετοιμάσει και ο Βάρδος. Ναι, σύντομα. Λέω, γιατί την άλλη φορά έχει ακούσει πιο καλά από μένα. Οκ. Του φαίνεται σαν να ακούει νερό. Ένα απαλό παφλασμό. Έτσι του φαίνεται. Προς τα μπροστά, έτσι, όχι από πίσω. Ποιος πολύ μακριά λέει. Δηλαδή σε κάνα λεπτό θα είμαστε εκεί φαντάζομαι. Πιο κοντά μπορεί. Ίσως να προχωρήσουμε τότε. Το κουβαλήσουμε λίγο ρε παιδί. Ωραία. Το κουβαλάτε λοιπόν λίγο πιο μπροστά. Και φαντάζομαι θα προχωράτε όλοι μαζί. Δεν θα πηγαίνει πλέον μπροστά μόνος του ή κάτι τέτοιο έτσι. Και με την πέτρα γιατί δεν βλέπουν όλοι στο σκοτάδι. Άρα φωτίζεστε. Και θα μπέζεται κιόλας. Όχι με την πέτρα, με δάδι. Με τι. Με δάδι, ποιος θέλει να το χρησιμοποιεί. Να κρατάει το δάδι, συγγνώμη. Εσείς που δεν βλέπω, ξέρω. Όχι, εσείς δεν πέτσεις που δεν βλέπετε. Εγώ πώς θα χρησιμοποιήσω το τόξο μου που τόσο κέρι έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, λέει ο Γκάρι. Θα το κράτησω εγώ μόνο. Ωραία, ευχαριστούμε για την εξυπηρέτηση. Ξέρουμε ότι βλέπεις πολύ καλά σκοτάδι σαν εξωτική που είσαι, αλλά... Οπότε το πέρασμα κάνει μια απότομη πτώση και αμέσως μια μυρωδιά υγρασίας σας χτυπά στα ρουθούνια. Και ξαφνικά μπαίνετε σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο και χαμηλοτάβανο σπήλαιο το οποίο είναι καλυμμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από μια υπόγεια λίμνη. Καλυμμένο. Το έδαφος και μια λίμνη. Η κοντινή όχθη, στην κοντινή όχθη είναι που φαίνεται σαν να υπάρχει κάποιος παφλασμός. Αυτό που άκουσε ο Βάρδος δηλαδή πριν έρθετε. Και λίγη ήταν πάλι. Και εκτός από ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή βραχώδη παραλία, έτσι 3-4 μέτρα, ακριβώς μπροστά στο σπήλαιο από το οποίο βγήκατε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αριστερά και δεξιά είναι τα τυχώματα του σπηλαίου.
και αμέσως το νερό μπροστά, τίποτα άλλο. Στην πέρα όχθη, στην πέρα άκρη της λίμνης, τα πράγματα όμως είναι λίγο διαφορετικά. Εκεί υπάρχει μια ξεκάθαρη παραλία σε εισαγωγικά και μάλιστα βλέπω ότι έχει φτιαχτεί και κάποιο είδους αποβάθα με βράχια, με πέτρες, δεν εξήγηνε. Και η αποβάθρα αυτή βλέπετε να προεξέχει μέσα στο νερό περίπου 6-7 μέτρα και δύο πλατιά κανό είναι δεμένα εκεί. Είναι το τυράκι του DM πάντα. Ναι. Τι ωραία που είναι απέναντι η βιλιάκα. Είναι εμφανές ότι αφού υπάρχει παφλασμός υπάρχει και κάποια ροή του νερού. Είναι ρεύμα. Κάποιο υπόγειο ποτάμι μάλλον. Και πόσο μακριά μιλάμε τώρα για αποβάθρα από την όχθη που είμαστε εμείς. Κάποιο υπόγειο ποτάμι, το οποίο μάλλον βλέπετε να είτε να έρχεται είτε να φεύγει το νερό από εδώ, από ένα άνοιγμα που υπάρχει μακριά στο αριστερό σας χέρι. Πόσο μακριά είναι. Γύρω στα 30 μέτρα είναι η απέραντη όχθη. Οπότε η ερώτηση είναι πώς βλέπετε. Υπάρχουν στα τυχώματα του κτηρίου, του σπηλαίου, που είναι και αρκετά χαμηλοτάβανο, ξαναθυμίζω, κάποια βρύα, κάτι λιχίνες, που βγάζουν ένα γαλαζοπό φως. Εδώ υπέρχεται ο Χάροντας να μας πάρει με τη βάρκα. Ρέκον. Λουμινέσιμουρτ. Ο Νάνος Ιερέας προσπαθεί να μιλήσει. Για γράψε το. Ωραία. Γράφει και λέει. Μαγική γέφυρα εμφανίζεται όταν περνούν τα Γκίμπερλινγκ. Αυτό λέει. Από εδώ έρχονται δηλαδή. Ναι, από εκεί έρχονται. Άρα από την άλλη μεριά έρχονται. Ναι. Λέω τα κάνω. Έχεις δει πώς χρησιμοποιούνται. Αν τα χρησιμοποιεί κάποιος άλλος εκτός από Γκίμπερλινγκ. Σηκώνει τα χέρια για τους ώμους. Δεν ξέρουμε. Εγώ έχω ένα πετραδάκι από την όχθη. Και το πετάω να δω. Το ρεύμα φαίνεται ότι είναι δυνατό, ας πούμε, το παρασέρω, είναι σαν λίμνη. Σαν λίμνη, σαν λιμνάς να βεράνε. Δεν είναι δυνατό. Το άνοιγμα όμως, στο αριστερό σας χέρι, δηλαδή προς τα βόρεια, υπάρχει ένα άνοιγμα στα τυχώματα του σπηλαίου. Όλοι σαν γιαγαψές. Λοιπόν, υπόγεια λίμνη. Χαμηλό ταβάνι, 30 μέτρα. Τίποτα. Μακριά η άλλη. Όχι άλλη. Η αποβάθρα. Από εδώ δεν έχει αποβάθρα. Κολυμπάω να φέρω το τέτοιο. Ποιο κολυμπάει καλά. Περίμενε να κολυμπάει. Έλα τώρα. Κάθε φορά που ξύπνησε. Όχι φυσικά. Εγώ δεν τελικά έχω πέρασει 10. Θέλω να κολυμπήσει κάποιο να φέρει τα κανό και να φύγουμε. Είναι μια ιδέα. Ναι. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Μπορούμε να κολυμπήσουμε και δύο αν θες για να μην είμαστε. Μην πάει κάποιος μόνος. Θα δώσω σε κάποιον το σπέρμπουκ. Κάθε φορά που έχουμε κολυμπήσει, μας έχει πάει έτσι. Δεν θα φοβόμαστε το νερό. Εσύ κολυμπιστής. Κολυμπήσω εγώ με τον Γιάννη, το σπέρμπουκ το αφήνω στο... Δεν με λένε Γιάννη. Ναι, όχι στο Γιάννη, τον Νάνο. Σας δένουμε ένα σκηνή στη μέση και τους δύο. Εγώ φοράω ένα ολόσωμο μαγιό. Τι μακριά, βρε, 30 μέτρα. Το σκηνή που έχετε είναι 10 μέτρα. Ηρακλής. Σιγά μου είναι 10 μέτρα. 10 μέτρα από μένα μέχρι σένα περίπου. Ωραία, τότε είναι στα 50 μέτρα μακριά. 50 είναι πολύ μακριά. Και από βάθο. Όλο αν μην κολυμπήσετε. Κοίταξε, αν έχει δίλημα ποιον θα επιτεθεί το τέρα, αυτό φοράει φορμάκι Ηρακλή. Ναι, εγώ έτσι. Άρα, όχι αυτόν. Φοράω ένα ολόσωμο μαγιό με ερυθρόλευκες. Όχι ερυθρόλευκες. Α, με ερυθρόλευκες. Για κολύμπα. Το ίδιο είναι. Κράση και κολύμπα. Άντε. Το σπέρμα που το αφήνω στο... Όντως θα κολυμπήσετε, είναι 150 feet. 50 μέτρα όντως. Δεν με έχεις ικανό κολυμπητή. Σε έχω. Σκάσε και κολύμπα.
Ωραία. Η μουσική της Κούλνταχαρ με... Εγώ με τον Κούλνταχαρ. Έχεις swimming εσύ. Γεια σου. Ζήλεψε ρε από τους δίτες. Και η μάγισσα νομίζω έχει swimming. Γιατί δεν πατήει τρεις. Και να μείνει ένας πίσω. Γιατί δεν τη σέρνω για αυτή. Έλα σου δείξουμε κολύμπι. Έτσι. Έλα να μάθεις. Δεν γίνεται να μάθει να του μάθουμε κολύμπι. Όχι. Έλα. Τώρα όχι. Να τι μάθουμε κολύμπι. Μετά. Α, μπορούμε να δοκιμάσουμε. Πρέπει όμως να βγάλεις τα ρούχα σου λέει ο Βάρδος πρώτα. Όχι. Γιατί. Κάτσε να δω αν ο Βάρδος έχει swimming. Τι δεν φοράς τίποτα από την παμπλία κάτω. Έχει. Πέτσα. Πέτσα. Μέταλλο και πέτσα. Καλό. Ναι, έχω συγκαεί σε πολλά σημεία. Ο Βάρδος ψήθηκε. Τι θα... Προφανώς δεν θα φοράς την παμπλία. Ναι, όχι. Πού τα κάνω ρούχα. Είπα, εγώ θα φοράω το μαλλιό μου αυτό. Ναι, εντάξει, τώρα. Σοβαρά τώρα. Γιατί, ρε, με το φρακί θα μπουν. Οκ. Κι εγώ. Φοράς μου εκεί, εσύ. Δεν κάνεις ένα detect πριν μπουν αυτοί οι μαλάκες. Κάνε ένα detect βρακί πρώτα, μην δούμε τι θα κάνω ένα detect. Η Νανίσια είναι κοντή και χοντρικό. Να μην δείξει τίποτα. Κάνεις ένα detect, ή βιλενοείς. Ναι. Στο φορό. Και είχαμε πει είναι 120 feet. Μακριά. Α σου πω τώρα. Κάποιο άσπρο να κάνουμε. Πολύ μακριά μου φαίνεται. Δεν μου τα έχει πει. 150 feet. Όχι τίποτα, αλλά και έχει φτάσει 60 feet. Ε, τι τόσο, αυτό έχω γράψει. Α, το έχει γράψει. Πε τώρα, εντάξει, αν το γράψει. Δεν έχει το μυαλό μου, το έβγαλε. Άμα δεν ξέρει τι λε, πε να γράψω δίπλα ό,τι τον καπνεί. Ό,τι μα συμφέρει εκείνη τη στιγμή. Άρα κάτι έχει. Γι' αυτό ψάχνει. Πόσο λέει, 120.000 λέει. Ναι, αφού εσύ μην το έχεις πει. Αλλά σε μια στενή γραμμή, οπότε πρέπει να γυρίζεις. Όχι στενή γραμμή, στην κατεύθυνση και καλά που βλέπεις, ας πούμε. Ναι, όχι κόλλο όμως. Όχι, όχι. Όντως, ναι, δώσε. Οκ. Ρίξε ένα. Κάνω σαν να σκανάρω έτσι το θέμα αυτό. Ρίξε ένα saving throw versus death magic. Πρέπει να φέρεις πάνω από όσο έχεις. Όσο κάνει αυτό, εγώ κάνω ασκήσεις. Έχω death. Αντέθ. Αν σας έσωσα πάλι. Ο άλλος κάνει XP. Throw death magic. Έχω συν 2. Και ο Νάρος θα είχα βάλει. Ναι! Ένα. Καλό αυτό. Κοιμάται και αυτός. Τρία δηλαδή. Δεν κοιμάται. Αλλά βλέπετε να αρχίζει να στάζει αίμα από τη μύτη της, καθώς η κακία που αισθάνεσαι προς την πέρα όχθη και αριστερά είναι ανυπέρβλητη. Δεν μπορούσες να φανταστείς ότι υπάρχει τέτοια κακία. Μπράβο! Τι ξεχνάω. Ναι. Και το άνοιγμα. Πέφτω στα γόντα και το κεφάλι μου. Με λίγα λόγια, κατάλαβες από το άνοιγμα που μπαίνει το νερό. Δεν μπορώ να μιλήσω σίγουρα. Περίπου. Σε λίγο θα μιλήσω. Αν θα μιλήσω, όταν θέλω να μιλήσω. Μήπως κάτι δεν είναι αόρατο. Ναι. Εγώ έκανα σκήση Κωνσταντάρα. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για... Εδώ λέει το βαθμό της κακίας. Έχει 5 βαθμούς. Αυτό είναι στο 5+. Το σπαθί που είχαμε βρει που ήταν στο 3. Και ρίξε και ένα εκατοστά πλέον. Έχεις 10% πιθανότητα να καταλάβεις αν είναι lawful, neutral ή chaotic. Δαίμονα έχουνε ρε φίλε. Διάβολο τι έχουνε. Πόσο. Τι διάολο. 62. Όχι, δεν μπορείς να καταλάβεις. Μπορείς όμως να καταλάβεις τη γενική φύση της κακίας. Και καταλαβαίνεις κακία μηχανογραφίας. Διαβολική. Δεν είπα εγώ το. Αυτό δεν το, αυτό δεν το κατάλαβε. Έριξες δάρια πέντε. Τι έγινε, για πες. Καλά εσύ. Κάποιο πλάσμα που μηχανογραφεί λοιπόν. Μα είναι σοβαρό. Είναι πανίσχυρα κακό. Λοιπόν, με ποια σειρά θα κολυμπήσετε. Εγώ ακόμα κάνω ασκήσεις, δεν έχω ζεταθεί. Ναι, μετά συνέρχομαι λίγο από αυτό το. Άμα δεν φύγει κακία, θα τον πάρω. Του λέω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείξει κανείς προφανώς. Λέω για αυτό το ρίσκο την κακία την οποία αισθάνθηκα μέσα από εκεί. Και λέω όσο το δυνατόν να προσέξουμε, αλλά απ' την άλλη βέβαια τους λέω ότι με παρακινεί κάπως το να το
καταστρέψουμε αυτό το κακό. Δεν ξέρω. Τι να κάνουμε, να τα αφήσουμε, τι είναι. Πού είναι όμως. Σίγουρα μέσα στο νερό, αλλά δεν ξέρεις περισσότερες λεπτομέρειες. Εκτός από αυτό επίσης, κατάλαβες άλλες δύο πολύ ελαφρύες αύρες κακίας. Πιο κοντά, περίπου στο κέντρο της λίμνης. Κάτι έχει λίμνη. Σας είχαν γαμίσει την Παναγιώτα. Ξαναβάλε το, τα ρούχα σου γιατί... Τα ξαναβάζω. Προς τα πού μας έριξε ότι είναι η τέτοια. Μήπως είναι, γίνεται αόρατη, αλλά ισχύει η τέτοια, η γέφυρα. Έχει ring of detect invisibility. Ναι, αλλά κοιμάται. Εντάξει, πάμε, το βγάλετε να το βάλετε εσείς. Το βγάζουμε και το βάζουμε. Όχι, ήταν κάτι άλλο. Του το ξαναβάλω. Να μην το θυμίσω ότι το έχεις, mm-hmm. Κρίμα, δεν επειδή κοιμάσαι να το ξεχάσουν. Μπορεί να ήταν σημαντικό εδώ. Εγώ λέω καλύτερα να ξυπνήσει και ο Μάστορας, Μπέρεν. Να μην έχουμε να τον κουβαλάμε, μην μας σκοτώσουν όλους εδώ πέρα και... Και αυτός κοιμάται και δεν το δει. Ναι, ναι, και θα το σκοτώσουν και δεν θα το δει κιόλα. Καθόλου κοινικό σοντία. Ωραία, οπότε εγώ για αρχή θέλω να ψάξω μήπως έχει ένα μυστικό πέρασμα στην από εδώ μεριά. Ή κάποιο μοχλό που να ενεργοποιεί τη γέφυρα. Από εδώ δεν έχει κάτι να ψάξεις. Ανοίγει. Το εξήγησα. Έχει όχθη. Δεν έχει όχθη από εδώ. Αυτό είπα. Ότι ανοίγει η σύραγγα, είναι γύρω στα 2-3 μέτρα και είναι βράχη. Επίσης, το σπίτι. Ότι υπάρχει γέφυρα. Τι θα κάνουμε. Θα πάμε πέντε για πάνω τις φάρκες να πάμε προς το κακό. Όχι. Τότε πάμε τι? Από τη γέφυρα. Πού. Απέναντι. Και θα δούμε τι έχει απέναντι. Αφού μας είπε τι έχει απέναντι. Δεν βλέπει προφανώς άλλο. Τι δεν βλέπω άλλο. Απέναντι έχει, τείχος, ξαναλέω, μία όχθη, βραχώδη όχθη, στην οποία έχουν φτιάξει μία αποβάθρα κατασκευασμένη από ουσιαστικά πέτρες που είναι η μία πάνω στην άλλη και η οποία προεξέχει, ξαναλέω, γύρω στα 7-8 μέτρα μέσα στη λίμνη και είναι εκεί δεμένα δύο κανό. Πλατιά κανό. Ναι. Δεν έχει κάποιο άνοιγμα, κάποια πόρτα, κάτι σύραγγα, τίποτα δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να έχει, αλλά δεν βλέπετε πιο το πέρα. Την πέρα, τον τοίχο το πίσω από την εποχή παραλία δεν το βλέπετε. Δεν αυτό λέω. Αυτό κάτι θα έχει, αλλά δεν το βλέπετε. Κάτι θα έχει από πίσω. Για να έχει προβλήτα, προφανώς κάτι θα έχει εσύ. Αλλά και αυτό που είπε ο Γκάρικ, λέει και αυτό που είπε η Dynamite, είναι... Δεν έχει πολύ άδικο. Αν μπορέσουμε να πάρουμε τα κανόνα να κατευθυνθούμε προς τα εκεί που είναι αυτό κακό, και τα αφήσουμε εδώ να λιμένεται τον τόπο. Μπορεί να ετοιμάζει κάποια επίθεση στην κοιλάδα της σκιάς. Μπορεί οτιδήποτε. Βασικά να δούμε τι είναι. Ναι. Να ξέρουμε γιατί να προειδοποιήσουμε και τον κόσμο. Βέβαια. Και, και πάνω. Έτσι, ότι κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το κακό εδώ κάτω. Γιατί έστω ότι φεύγουμε από εδώ, ωραία. Δεν έχουμε καθαρίσει το μέρος όπως μας ζήτησε. Βέβαια. Και ουσιαστικά αυτό πρέπει να είναι και το μεγαλύτερο κακό εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι πιο μεγάλο. Το θέμα είναι, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε αυτή τη στιγμή. Αναμφίβολα κάτι υπάρχει εδώ πολύ μοχθερό. Εμείς όμως αυτή την τόση κακία που διαστάθηκες. Τι να κάνουμε, πάμε πίσω. Αν βγάλουμε την πέτρα και φωτίσει πιο πολύ, μήπως το προσελκύσουμε και δούμε κάτι καλύτερα. Νομίζω ότι πέτρα είπαστε. Όχι, με βγάλετε. Βγάλετε. Άρα θέλω να προσελκύσετε, να το προσελκύσετε. Να δούμε τι είναι, μην μπορεί να φανεί κάτι. Δεν ξέρω, ή όχι. Είπαμε, είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο τώρα. Τι αν είναι το να το πιάσουμε ενδεχομένως εξαπίνεις, καλύτερα θα είναι από το να το μας αντιληφθεί. Ξέρω εγώ. Όπως θέλετε. Άρα ας καθίσουμε εδώ στο διάδρομο, μέχρι να ξυπνήσει και ο Μπέρεν και ας παρατηρούμε τη λίμνη, μήπως δούμε κάτι. Ο Μπέρεν ξέρετε πώς θα ξυπνήσει. Τις προηγούμενες φορές που είχατε δηλητηριαστεί από αυτό το δηλητήριο ήταν γύρω στις 6-7 ώρες. Ναι, δεν είχε όλο το δηλητήριο όμως εσύ. Σωστά. Μια γουλίτσα είχε. Ενώ την προηγούμενη φορά πίνατε όλο το δηλητήριο, ας δούμε. Όχι, το έτρωγε σε βέλος. Μπορεί να ήταν ακριβώς η δοσολογία για να κοιμάσαι τόσο. Πόσο να ήταν παραπάνω στο βέλος από μια γουλίτσα εσύ. Μην ήταν και λιγότερο. Να έκανε μικρές γουλίτσες. Και αυτό το κατάπιε σκέψου κατευθείαν. Δηλαδή, ακόμα κι αν η ποσότητα είναι μικρότερη, λογικά αντισταθμίζεται από τον τρόπο που μπήκε στον οργανισμό του. Λογικά. Mm-hmm.
Άρα μα δεν το περιμένετε και 6-7 ώρες. Απλά ένα λόγο παραπάνω. Εγώ δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι και ο ένας να κοιμάται, να έχουμε και την ευθύνη του να τον κουβαλάμε και να τον προστατεύουμε. Βέβαια, αν πάμε απέναντι τώρα, όσο δεν έχουμε γίνει ακόμα αντιληπτή και κινηθούμε γρήγορα και καταφέρουμε να φέρουμε τις βάρκες στη δικιά μας όχθη, στην ουσία ίσως αποτρέπουμε και μια επίθεση από τη μεριά τους προς τα εδώ. Είπαμε, όχι. Είπαμε ότι υπάρχει αυτό το κακό. Πώς θα έρθουν προς τα εδώ. Είπαμε ότι υπάρχει αυτό το κακό στο άνοιγμα, βόρεια τελικά αριστερά μας. Αλλά υπάρχουν και δύο κακές ενέργειες που υπάρχουν στη μέση της λίμνης. Κατάλαβες, δεν είναι πλάσμα. Προφανώς, ναι. Ότι, αυτό λέω, ότι υπάρχουν άλλα δύο πλάσματα που είναι στη μέση της λίμνης. Δηλαδή θα περάσει από πάνω, άλλος κολυμπώντας από αυτά. Μάλιστα, ναι. Το άνοιγμα του ποταμού είναι βόρεια, η αποβάθρα είναι ανατολικά και η μεγάλη κακία είναι βόρειο-ανατολικά, είναι ανάμεσα στα δύο. Εντάξει. Okay. Πλά, το λέω, που το κα... Τότε που το έκανες, τώρα δεν ξέρεις που είναι. Μπορεί να κινείται κιόλας. Παιδιά, νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει κάποια λύση εφικτή αυτή τη στιγμή. Γιατί μετά... Αν ξυπνήσει ο Μπέρεν, τι διαφορά θα έχει. Αν ξυπνήσει ο Μπέρεν, αφήσουμε και τους άλλους πάνω και με ένα rest ξανακατεβούμε, έρθουμε σε αυτή την περιοχή, μπορούμε κάτι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, να μπούμε στο νερό. Όχι, να ρισκάρουμε να το προκαλέσουμε αυτό το πράγμα. Τι άλλο. Δεν πάει σκεφτό κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα να το προκαλέσουμε. Άμα θέλει, το προκαλούμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν βλέπω ότι θα επιβιώσετε όλοι. Ξέρω εγώ. Αυτό φαίνεται κάποιο πολύ μοχθηρό, απλά δεν φαίνεται τόσο άμυρο. Μπορεί να μην είναι πολύ δυνατό, αλλά είναι πολύ μοχθηρό. Εσύ κάνεις detective, όχι detective. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλά το λέω για να έχουμε αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί μπορεί κάποιο να μπερδεύει. Απλά είναι ένα στοιχείο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στο νερό. Ας πούμε. Δεν είναι το στοιχείο μας. Να μπει στο νερό δεν έχει καμία τύχη λογικά. Καλά λες. Άρα μόνο αν το παρασύρουμε έξω. Αναφέρουμε κανένα νεκρό... Θα το φάει Μονγκρελμάν. Μονγκρελμάν. Μήπως έρθουν κατά εδώ και... Θα πετάξουμε στη λίμνη. Θα πετσοκόψουμε. Δεν είναι κακή ιδέα. Λουρ. Δεν καθώ. Σαν βολωμά. Για να μην πηγαίνετε πολύ πίσω, έχετε και ένα νερό που κοιμάται. Το ζωντανό το δόλωμα είναι καλύτερο πάντα. Ακριβώς. Και θα ξυπνήσει και από το νερό. Α κάνουμε την κομματιά. Ή από το συνδυασμό τέλος πάντων. Πάμε να φέρουμε. Εγώ να το δοκιμάσουμε. Εγώ τώρα εκτός, με εμένα νεκρό και εμένα XP δεν υπάρχει σωτηρία. Ένα hit point. Ναι. Και τώρα επίσης εκτός, αν κάνετε rest, ανέβετε και level περισσότερο. Είναι ένα πλεονέκτημα γι' αυτό. Όμως, θα υπάρξει μία ακόμα επίθεση στην κοιλάδα του... Τουλάχιστον αυτό, και όχι μόνο αυτό. Τώρα, λογικά θα έχουν καταλάβει ότι μπήκατε μέχρι εδώ, μέχρι αύριο. Μπορεί να αλλάξουν πράγματα. Γιατί να το καταλάβουν. Γιατί σκοτώσατε κάτι φρουρούς που είχαν εκεί έξω. Κάτι mongrel με. Ή να τους πάρουν και να τους ταΐσουν. Αν δεν βάλουν καθόλου, όποιοι είναι να περάσουν, θα περάσουν από εδώ. Άρα. Τι θα καταλάβει, αν καταλάβουν, καταλαβαίνουν λοιπόν, αυτά είναι, πέφτουν από τον κρεμό και τη βρίσκουν. Ναι. Αλλού έχει να πάμε ή εδώ για να προχωρήσουμε είναι το μόνο πέρασμα αυτό απέναντι από την όχθη. Δεν έχει τίποτα. Θα ψάξει όλα τα άλλα. Αυτό που σχεδιάσει εγώ είναι μόνο αυτά. Ναι. Ό,τι έχετε βρει τουλάχιστον, τα έχετε ψάξει όλα. Άρα πάμε να πάρουμε τις φρούσες και τις πετάξουμε. Και έτσι θα γλιτώσουμε και λίγες ώρες που δεν θα έχουν καταλάβει, θα λένε εντάξει, έφυγαν. Αυτή είναι τρελή ή κάτι άλλο. Θα του αντιμετωπίσετε. Ποιου. Αν βγει κάτι, θα το αντιμετωπίσετε. Να δούμε τι είναι, ρε φίλε. Άρα ναι, είναι η απάντηση. Θα αντιμετωπίσω. Τι άλλο να κάνω. Αν είναι κάποιο θαλάσσιο τέτοιο τραπέζι, θα το τραβήξουμε αύριο. Άντε, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Οκ. Ποια είναι η άλλη λύση. Κρατήστε κανένα σετεμένο κορμάκι για αύριο. Δεν θα πετάξουμε όλα. Ένα θα πετάξουμε να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να μην έρθουν καν. Οπότε ναι, πάμε και παίρνουμε το δόλωμα. Ένα πτώμα δηλαδή. Βγάλω το μεγάλο αγγίστα. Βασικά παίρνουμε και όλα τα πτώματα. Όλα. Και να τα φέρουμε εδώ πέρα για να τα έχουμε διαθέσιμα. Okay. Και να μην φαίνονται και έξω. Okay. Και θα ρίξετε ένα έτσι όσο
Προς τα πού, ας πούμε, όσο πιο βαθιά μπορείτε, προς τα δεξιά. Ένα detective τώρα. Σίγουρα. Ναι. Πριν ήσουν στο όριο. Το ξέρω, αλλά θέλω να ρισκάρω. Τι, ποιο όριο. Να λιποθυμίσεις. Για να δούμε. Έλα, ρε, θα φοβηθώ εγώ το κακό. Εγώ θα έλεγα να τα δέσουμε πάντως. Αυτό που είναι να πετάξουμε, να το δέσουμε και να το αφήσουμε να επιπλέει και να το σμπρώξουμε μέσα. Γιατί ρε, έχουμε τόσα. Πώς τα επιπλέει ακριβώς. Δεν βυθίζεται άμα δεν έχει νερό. Λίμνη. Δεν βυθίζεται. Εγώ να πατήσει το νερό, ρε, εσύ θα πάρει νερό μέσα. Σιγά σιγά. Δεν βυθίζεται. Σε λίμνη, άμα δεν έχει φάρει νερό. Άμα δεν έχει πνιγεί και να καταπιεί νερό, δεν βυθίζεται. Όχι, ρε, σε κατευθείαν. Τα φρέσκο τέτοια πέφτουν, μετά ανεβαίνουν. Ναι. Ειδικά σε λίμνη. Το φρέσκο είναι, ρε, φίλε. Έχει περάσει 15 λεπτά 10. Ναι. Εννοείται θα βυθιστεί, δεν το συζητάμε. Άποτε θα πάει. Στη λίμνη δεν το συζητάμε. Δεν έχει άνοση η λίμνη, δεν θα πέσει μέσα. Εντάξει, αλλά ας το έχουμε δεμένο με σκηνία, μπορούμε να το κάνουμε. Άλλωστε, βάλτε και ένα αντίστρε. Άρα ξεκινάμε με Detective Evil. Ναι. Θες να πάλι κάποια κατεύθυνση τώρα που ξέρεις τι περίπου γίνεται προς τα πού. Θέλω να δω αν έχει φύγει από εκεί που ήταν. Άρα δεν σε ενδιαφέρει το κέντρο της λίμνης, σε ενδιαφέρει να δεις προς τα εκεί που ήταν εκείνο. Ναι. Θέλω να καταλάβω αν είναι κάτι το οποίο κινείται μέσα στη λίμνη. Αν έχει φύγει από εκεί, προφανώς είναι κάτι που κινείται μέσα στη λίμνη. Ωραία, ρίξε πάλι ένα saving throw versus death magic. Άντε, death. 10. Σύνολο 10 ή έφερες 10. Σύνολο. Και πόσο έχεις. 14. Τι έχεις 14 εσύ. Α, ναι, ναι, είσαι βόρειος. Και πάλι έχεις την ίδια πέσια αίσθηση. Αυτή τη φορά όμως, είναι λίγο χειρότερη. Αισθάνεσαι, όχι. Αισθάνεσαι σαν κάτι να σκαλίζει το μυαλό σου και να... Είναι λες και αρχίζει να ξεχνάς πράγματα. Θυμάσαι ότι αυτό το θυμόσουν, αλλά ποιο είναι το αυτό, τώρα το ξέχασα. Οργάνος, ποιο οργάνος. Και η άβρα είναι εκεί που ήταν. Α, δεν κινείται. Όχι. Δεν κινείται. Η αίσθηση πάντως αυτή ήταν πολύ άσχημη. Τόσο πολύ που ενδεχομένως να μην θες να ξανακάνεις detective. Τόσο πολύ άσχημη. Ήταν σαν να έβαλε κάποιος, έτσι το αισθάνθηκε, σαν να έβαλε κάποιος κάτι από τη μύτη σου, ας πούμε, και να άρχισε, δεν λέμε, δεν ξέρουμε τι, και να άρχισε να σου σκαλίζει τον εγκέφαλο. Ωραία, ναι, πίσω, άσχημη, έχω κάνει. Θα σβησούν και κάτω το νερό, αυτά. Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν αυτό. Σαν να πήγε κάτι από τη μύτη σου και να σκαλίζει τον εγκέφαλο σου. Καλά, ε. Καλό. Οπότε το κάνατε αυτό, πάλι τα ταλαντάινα, χρειάζεται λίγο να συνέλθει. Ναι, και μετά όταν συνέρχομαι τους αναφέρω ότι φαίνεται να είναι στο ίδιο σημείο. Αυτό, τι ισχύει δεν μπορώ να καταλάβω. Σωστά, δεν μπορείς. Οπότε... Πετάμε το πτώμα τώρα. Σας ναι. Ρώτησα ξανά προς τα πού θέλετε να το πετάξετε. Στη μέση και... Στη μέση είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτά. Σε, αυτές τις, σε αυτά τα πλάσματα που είναι στη μέση. Σε εμάς να έρθουν κατά εδώ. Α, εννοείς όχι σε βάθος μέση, εννοώ σε... Ναι, και εγώ εννοώ σε χωρική τοποθέτηση, δεν εννοώ. Αν είναι αυτή η λίμνη, ναι. Και εμείς είμαστε εδώ, ναι. Να το ρίξουμε κάπου εδώ μπροστά. Μπροστά στην ακτή περίπου. Ναι, στην ακτή, να το βλέπουμε δηλαδή. Ναι, αλλά έχει να το ρίξετε τελείως αριστερά για να τα αναγκάσετε να έρθουν πιο κοντά σε εσάς. Ναι. Τελείως δεξιά για το ίδιο ή στη μέση, γι' αυτό ρωτάω που θέλετε. Λογικά στη μέση και ας ετοιμαστούμε όλοι με τόξα και με... Ας πάει και λίγο πιο αριστερά να το δούμε. Ό,τι θέλετε. Ναι, και λίγο αριστερά. Ναι. Οπότε πετάτε το πτώμα, το έχετε δεμένο με ένα σκηνί. Ποιος κρατάει το σκηνί? Θα κρατάω εγώ το σκηνί που... Να μην βάλαμε και εγώ το κρατάω. Ξέρω. Γιατί το βάλουμε το σκηνί για να το χάσουμε? Εμά. Τι για να το τραβήξουμε, γιατί άμα το ρίξει εκεί έξω. Αυτό θα σα τραβήξει. Εσύ θα το τραβήξετε. Όχι, για να τραβήξουμε το πτώμα να φαίνεται ότι κουνιέται, αλλά άμα είναι το ρίξουμε στην όχθη, δεν χρειάζεται να το βάλουμε στη σκηνή. Συμφωνώ. Δεν είναι όχθη όμως. Ναι, αν είναι να το βάλουμε δίπλα, λέω. Άμα είναι να το βάλουμε δίπλα, δεν είναι όχθη. Θέλει δηλαδή απότομα. Κανείς δεν το ρώτησε αυτό μέχρι τώρα. Πόσο βαθιά είναι ακριβώς μπροστά σας. Είσαι ο πρώτος που το ρωτάει. Και είναι πολύ βαθιά μπροστά σας. Δεν είναι όχθη άρα. Είναι σαν πισίνα από τη μεριά σας. Σαν δεξαμενή. Ναι. Δύσκολο. Δύσκολο. Ακόμη, αυτό το κάνει ακόμη πιο δύσκολο αυτό που θέλετε να κάνετε. Ρίχνετε ένα πτώμα τέλος πάντων. Χωρίς σκηνή. Έχουμε πολύ. Χωρίς σκηνή. Χωρίς σκηνή.
Το οποίο πτώμα πάει άπατο, βουλιάζει σχεδόν αμέσως. Άντε, όχι αμέσως, αλλά σχεδόν αμέσως. Οπότε μετά από λίγο το χάνετε, δεν το βλέπετε πια στα σκοτεινά υπόγεια νερά. Άμα βάλουμε μόνο το χέρι μέσα με την πέτρα που φέγγει. Να δούμε. Τι γίνεται. Θα σκύψει, εσύ σκύψεις και βάζεις το χέρι. Ναι. Δεν γίνεται κάτι. Δεν βλέπουμε τίποτα, είναι πολύ φωλά. Ε. Είναι πολύ σκοτεινά τα νερά. Η πέτρα φωτίζει, αλλά κάτω από το νερό δεν φωτίζει το ίδιο με ό,τι θα φώτιζε πάνω. Βέβαια, ας δώσουμε μια μικρή πιθανότητα να γίνει κάτι. Ρίξε ένα προσάλλευρο. Το... Να μου φάνε το χέρι. Πέντε και κάτω. Βλέπει και καλύτερα. Πάνω, το αγνώμη. Θα προσπαθήσω κι εγώ. 12 έφερα. Δεν χρειάζεται, δεν θα ξαναρίξει να προσπαθήσει κι άλλος πάντως. Τόσο φωτίζει. Τώρα ρίξαμε το πόσο βαθιά φωτίζει η λάμπα. Εισαγωγικά. Κάτι νομίζω ότι ακούτε από το σημείο που ρίξατε το πτώμα μετά από λίγο. Βλέπουμε κινητικότητά μου στα νερά. Όχι. Καθόλου... Κάτι νομίζω ότι ακούτε. Έχουμε κι άλλο πτώμα. Ναι, αν το βάλουμε όπως είναι η όχθη, έτσι το πτώμα. Να καθίσει μισό πάνω, μισό να είναι στο νερό. Και να κουνήσουμε λίγο το νερό εκεί πέρα για να τα πούμε. Δεν έχω πάντως, αλλά ναι. Κόψτε το και το πόδι να τρέξει αίμα. Θα τρέξει αίμα, λες. Ναι, νομίζω. Εντάξει. Στα φρέσκα τα πτώματα θα τρέξει. Αφού δεν λειτουργεί η καρδιά εδώ και μισή ώρα. Έχει πίεση όμως ακόμα το σύστημα μέσα. Έχει, λες. Περίεργη κουβέντα για RPG. Μια και το είπαμε αυτό, σε αυτό το RPG που παίζαμε τα παιδιά τη Δευτέρα στο Dungeon Crawl Classic, κάνουμε κάποιες πολύ περίεργες κουβέντες. Όπως μιλάμε για συγκεκριμένα είδη βελανιδιών, για συγκεκριμένα το τι τρώνε οι μέλισσες και τυχαίνουν πάνω στο παιχνίδι. Τι μέλισσο ρωτάνε πολύ περίεργα πράγματα. Οπότε το βάζετε μισό-μισό το επόμενο πτώμα, του κόβετε και κάτι να στάξει αίμα, δεν ξέρω κάτι. Ας πούμε ότι δεν στάζει, γιατί εγώ δεν πιστεύω. Και αυτό από την αριστερή μεριά, όπως και το άλλο. Ναι. Okay. Και είμαστε με πάνω έτοιμοι. Ναι. Βλέπετε κάτι που μοιάζει με γιγάντιο βάτραχο. Ένα. Ναι. Να έρχεται κολυμπώντας πολύ γοργά από κάτω για να αρπάξει αυτό. Surprise θέλω να ρίξετε όλοι. Όχι εσύ προφανώς. Το surprise θυμίζω είναι ένα δεκάπλευρο. Και με το 1 είμαστε surprise, ναι. Με το 1 ως 3 είστε surprise. Surprise, αυτό περιμέναμε, 8. Και έχετε και μείον 4. 5 εγώ, εσύ ένα δηλαδή. Άρα ένα και εσύ. Και εγώ είμαι κουμπλέ 3. 8. 8 μείον 4, 4. Άρα, όχι 3, 1 ως 3 είστε surprise. 3 σύνολο, με το μείον 4. Άρα είσαι surprise. Άρα, άρα ο μόνος που δεν είναι, γιατί και ο Βάρδος είναι, μόνο η Πάλαδιν δεν είναι, η οποία είναι και η μόνη που προλαβαίνει να αντιδράσει. Άρα τι θες να κάνεις, καθώς το βλέπεις να ανεβαίνει από τα πολλά νερά. Όλοι οι άλλοι είναι σαστισμένοι, μάλλον, παρότι το περίμεναν, δεν περίμεναν να δουν κάτι... Είναι σαν διασταύρωση pitbull με βάτραχο. Να δούμε πώς το έχω να σας το δείξω κιόλας. Με δύο λέξεις. Pit frog. Όχι. Ναι, είναι δύο λέξεις. Όχι. Ένα είναι. Όχι ένα, μία. Μία. Είναι μία. Να δω αν το κάνεις. Κάτσε, κάτσε. Τραβιά, πατς. Τι πατς ρε. Ναι, δεν πρέπει να το έχω. Πάπα. Οπότε, ναι, δεν το έχω. Τι θέλει να κάνει πάλι, λοιπόν. Έπιστα μία φάπα. Μπορώ να... Ναι, βασικά. Θα τραβήξω το πτώμα αυτό ένα κλικ πιο πάνω όπως έρχεται. Για να το αναγκάσω λίγο να βγει έξω από το νερό. Άρα θες να προσπαθείς να τραβήξεις το πτώμα πιο πάνω. Ναι, το πάνω. Έτσι, ναι. Όχι να το τραβήξω πολύ. Ξέρεις, ένα κλικ ρε παιδί μου, τα πόδια να έρθουν στην όχθη. Okay. Ρίξε η νήση αυτή τότε και προσθέσε συν ένα σε ό,τι θες. Δεκάπλευρο. Έτσι είναι. Δεκάπλευρο. Έτσι είναι.
Α, πίτμπουλ με διασταύρωση με πάτροφο. Δεν το περιέγραψα καλά. Ω, δυνατό φαίνεται. Ναι. Δεκάπλευρο ρίχνω για το initiative. Ναι. Το ξέχασα. 8. Και ένα 9. Όχι, 7. 7, συγγνώμη. 7 και ένα 8. Α, 8. Προλαβαίνει να παίξει. Ανεβαίνει προς τα πάνω και το βλέπεις να ανοίγει τα σαγόνια του τόσο πολύ. Και με τόση δύναμη που κόβει τελείως την αριστερή ομοπλάτη του πλάσματος που ήταν προς τα έξω, τραβώντας το με δύναμη προς τα κάτω. Οπότε, αφού το κρατάς και προσπαθείς να αντισταθείς, θα ρίξουμε ένα strength check. Δεν προλαβαίνω να παίξω. Δεν προλαβαίνω ακριβώς. Έφερα καλύτερο ενίσθημα, άρα παίζω εγώ. Άρα δεν το πιάσα να το τραβήξω. Αν δεν το κρατήσω, σωστά. Οπότε το τραβάει κάτω πριν προλάβεις. Την ώρα που το πιάσεις, το τραβάει προς τα μέσα. Πώς τα έχεις δει. Βάλε μαγιό. Ξαντινόμα. Δεν τρέπεται κανείς και χωρίς μαγιό, αν θες παλαντά είναι. Χωρίς μαγιό θα πας στον πάτο σίγουρα. Ή θα πάει ο πάτος σου σίγουρα. Άπατος. Οπότε τι κάνετε. Έχετε άλλα 4 πτώματα για δοκιμές, παιδιά. Είναι εντάξει, μια χαρά τα πράγματα. Κοίταξε, άμα χορτάσει αυτό, μετά κολυμπάμε. Σωστό. Αυτό πιστεύετε ότι είναι το πολύ μοχθηρό πλάσμα που κατάλαβε. Όχι, είναι ένα από τα δύο. Ή ένα από τα άλλα. Ένα από τα άλλα. Και αυτό δεν φαίνεται για φίλοι μου. Μπορεί να μην είναι και λίγο αυτό. Μπορεί να είναι ζωάκι. Μπορεί. Άρα να έχει κι άλλο. Μπορεί. Θα πάμε λίγο όμως, γιατί έχει πάει 11 η ώρα. Δεν έχουμε κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πάμε να αυτοκτονήσουμε. Φύγετε, άμα δεν θέλετε, φύγετε. Και πείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Χαιρετήματα, εγώ γίνομαι φόλεν. Τι να κάνουμε μέσα στο νερό, δεν μπορούμε να καταλάβω. Πώς θα τα παλέψουμε. Εγώ δεν έχω κάποια λύση. Σαν Χρήστος δεν έχω λύση. Δεν ξέρω. Αν έχει κάποιος κάτι να προτείνει, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο τρόπο. Κοιτάζω και προς τα πάνω, έτσι βλέπουμε την οροφή. Χαμηλό, πολύ το ταβάνι πάντως που λέω, βέβαια. Δεν βλέπουμε το ταβάνι. Πολύ χαμηλό. Δεν βλέπουμε κάτι που θα μπορούσαμε να πιαστούμε όμως, κάτι να περάσουμε. Ήταν υπερβολικό. Το σκαλώνει. Όχι, τι να έχει. Πολύ υπερβολικό. Καρδιά έχουμε καθόλου. Όχι, το είχα ξαναπεί την προηγούμενη φορά. Είχατε μερικά, αλλά σας τα είχε κλέψει εκείνος που είχατε εμπιστευτεί ο φίλος σας ο Νάνος. Νομίζω δεν τον έλεγαν έτσι, αλλά ναι. Από πού ξέρει ο Νάνος, ο δικός μας, ότι για τις γέφυρες μαγικές. Με τα Κίμπερλινγκς ήρθε. Είπα ότι τα ακολούθησε για να ξεφύγει, δεν το θυμώσουν, ναι. Εκτός και αν. Μετά γιατί εξαφανίζεται, του λέω του Νάνου. Μαγική. Λοιπόν, ξέρει. Ό,τι θέλει. Ανασηκώνει τους ώμους και πάλι. Πόση ώρα μετά τα Κίμπερλινγκ σε εξαφανίστηκε. Ανασηκώνει τους ώμους, πού να ξέρεις. Αφού πέρασε απλά αυτό. Ξέρει, όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Εκτός και αν περιμένουμε. Να περάσουν τα Κίμπερλινγκ. Να κρυφτούν, ναι, να περάσουν και να περάσουν. Πάμε στην άλλη. Γιατί προφανώς κάποια γυρίζουν. Έτσι δεν ήταν. Όχι, δεν γυρίζουν. Δεν γυρίζει. Γυρίζουν από αλλού. Πέφτουν κάτω και δεν τα έχουμε δει ποτέ να γυρίζουν. Ναι, μόνο ναι. Φεύγουν. Ναι, ναι, αλλά προφανώς επειδή κάνουν απαγωγές και τέτοια, κάπου γυρνάνε. Από άλλη είσοδο, ναι. Έξοδο. Συμφωνώ. Τι απαγωγές κάνουν. Όχι, δεν κάνουν απαγωγές. Στις φάρμες, κάτι στις επιθέσεις που ήταν. Ζώα κλπ. Σκοτώνουν ζώα. Η αποστολή εκείνη έλεγε να εξερευνήσετε σκοτωμένα ζώα και βανδαλισμού στις φάρμες. Mm. Δεν έλεγε για πρόβλημα. Πώς μπορεί να βγαίνει αυτή η μαγική γέφυρα, τι αισθάνεται, ας πούμε, τα Κίμπερλινγκς. Όχι, κάτι στην ενεργοποίηση. Και βγάζει αυτή η κακιά μάγισσα. Και εγώ... Δεν είναι κακό να πείτε ότι φεύγουμε, άμα δεν θέλετε, εντάξει. Όχι, δεν είναι κακό ότι φεύγουμε. Πες μας, αλλά αυτό που είπε ο Γιάννης έχει μια βάση. Να περιμένουν. Όχι, δεν γίνεται να μπούμε εδώ πέρα. Mm. Δεν υπάρχει τρόπος. Να περιμένουμε κρυμμένοι να περάσουν και μόλις περάσουν να πάμε εμείς στην αντίθετη πλευρά. Πώς να κρυφτείτε όμως. Δεν υπάρχει πουθενά χώρος να κρυφτείτε. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι, γιατί ξέρω εγώ στα δικά μου μάτια χαζά φαίνονται, εγώ μπορεί να είμαι χαζότερος από αυτά. Αν φέρουμε κάνα δυο έτσι βράχια από κάπου και να κρυφτούμε πίσω από τα βράχια εμείς, για να καταλάβουν τώρα αυτά ότι υπήρχαν προχθές αυτά εδώ, δεν θα τα δώσω σημασία μπορεί πιστεύω. Μπορεί να μην είναι και τα ίδια.
Και αυτό είναι ρίσκο. Αν είναι καμιά κοσαριά, τριανταριά, δεν έχουμε κα... αν μας πάρουν γραμμή, 6-7 άτομα δεν μένει τίποτα. Να τις πάρουν γραμμή, αντίο. Ναι. Αντίο ζωή. Κοίτα, πώς πέρασε ο Νάνος, τι κατάλαβες? Τα πέρασε μαζί με αυτά. Μαζί με αυτά. Από την άλλη μεριά μου, πώς πέρασε. Ναι. Δεν του δώσαν σημασία από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερη. Κάτι δεν πέρασε και αγκαλιά. Ναι. Πέρασε λίγο μετά από τα. Λογικά πέρασε αυτό, ελάχιστα. Δεν πέρασαν, μετά. Δεν τον είχαν, ξέρω εγώ, δεμένο και τον. Πόσους φαίνεται να χωράνε μέσα. Οι βάρκες, βλέπετε, τα κανό ξαναλέω, δεν είναι κανό. Τι χωρητικότητα φαίνεται. Μπαρκιά. Ναι, άμα τα περιμένουμε κρυμμένοι σε άλλο δωμάτιο και είναι γύρω στα μόνο αυτό, 3 μέτρα. Δεν είναι εύκολο. Και αρκετά πλαστιά. Άρα χωράνε 3 άτομα. Είναι το S-cap. Παραπάνω από κλείδε. Ναι, αλλά φαντάζομαι και εγώ δεν θα πέρασε αυτός. Αριστερά. Κατευθείαν. Αν μπούμε δηλαδή, κρυφτούμε εδώ πέρα. Άμπραβο, εσύ λες τώρα στο αρχικό να κρυφτούμε. Ναι. Ναι. Και μόλις περάσουμε να τρέξουμε από τη γέφυρα. Ένα λεπτό μακριά είμαστε, έτσι είπες. Δηλαδή στο ένα λεπτό ακούσαμε νερό. Δύο λεπτά. Δύο. Ένα λεπτό ήσταν από εκεί που έπεσε στην ενέδρα ο... Ένα λεπτό περπατώντας. Ναι, θα τρέξουμε σε ένα λεπτό. Αλλιώς πρέπει να μπούμε εκεί μέσα, ρε. Καταρχήν δεν γίνεται, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε... Δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε. Mm. Εσείς που ξέρετε, κολυμπήσετε είστε δύο, δεν θα καταλάβετε ούτε πότε θα έρθει. Τρεις. Εντάξει, να κολυμπάμε, ξέρουμε, όχι να μαχόμαστε στον νερό. Ναι. Άρα να το κάνουμε έτσι, πιστεύω. Να κάνουμε τα rest μας, να πάρουμε τα spares μας. Mm. Εγώ πάω λίγο στη νοητή προέκταση της εξέδρας, να δω... Μήπως υπάρχει γέφυρα, δηλαδή, και απλά είναι αόρατο. Αυτό είπα και μισό, εγώ. Μισό λίγο. Είδαμε. Το είδατε αυτό. Όχι. Δεν το είδαμε. Αυτό δεν το είδαμε. Αυτό όχι. Το είπα, αλλά δεν το είδαμε. Όχι. Δεν το άκουσα. Με το δαχτυλίδι δεν είδαμε. Με το δαχτυλίδι το είδατε. Εγώ κατάλαβα ότι θα προσπαθήσει να βάλει κάτι. Ναι, εγώ το είπα να πετάξουμε κάτι προς τα εκεί, αλλά δεν το κάναμε. Εγώ να σου πω κάτι. Εκεί, γιατί να μην πάρουμε ένα νεκρό Γκίμπερλινγκ. Τι θα, άμα αναγνωρίζει αυτή την υπόσταση των Γκίμπερλινγκς και εμφανίζεται. Πού να το βρείτε τον νεκρό Γκίμπερλινγκ. Μόγκρελμαν έχει τελευταία. Όχι, αλλά άμα πετάξουμε έναν Μόγκρελμαν εκεί πέρα, προς αυτή την κατεύθυνση, αν μείνει πάνω. Θα τον βάλουμε, να δούμε. Όχι, κατάλαβα. Άρα να το χρησιμοποιήσουμε σαν παλούκι, ας πούμε, για να δείτε αν είναι νερό ή αν υπάρχει κάποιο αόρατο. Σαν μαριονέτα. Ακριβώς μπροστά. Στην προέκταση της... Ακριβώς μπροστά δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει, όχι. Ας δοκιμάσω και στο υπόλοιπο. Ναι. Ωραία. Στα δεξιά τελείως στέκεται κάπου σε κάτι πάνω. Δεν... Ενώ φαίνεται ότι βλέπετε την επιφάνεια του νερού, αυτό είναι πάνω σε κάτι. Δεν πέφτει το πτώμα. Υπάρχει κάτι άλλο το εκεί. Ακουμπάω κάτι. Είναι ένα ξύλινο αντικείμενο που ακουμπώντας το καταλαβαίνεις ότι... Κινείται κάπως στην επιφάνεια των ανθρώπων. Άρα είναι γέφυρα. Πλωτή γέφυρα αόρατη. Άρα, μήπως να προσπαθεί να περάσει ένα. Πιάνοντας λίγο καλύτερα, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα κανό. Κανό. Αόρατο κανό. Ναι. Αόρατο κανό, ναι. Ωραία. Άρα βρήκαμε πώς θα περάσουμε. Για τώρα με το δοκιμάσουμε το δαχτυλίδι, βγαίνει τίποτα. Εμφανίζεται. Φαίνεται. Όχι. Όχι. Πάντως, καρκία δεν έχει πάνω το αυτό. Τώρα τι κανό είναι, τι κανό. Άλλο κανό έχει. Ψάχνουμε δίπλα. Όχι. Ωραία, θα μπούμε σε αυτό το κανό. Μηχανογραφία ήταν η κακία, έχετε το νου σας. Μηχανογραφία ήταν. Μήπως είναι τρίπιο το κανό. Δεν θα βούλιαζα με το τρίπιο. Δεν ξέρω, με το βάρος μπορεί να βουλιάξει. Αν ήταν μηχανογραφία. Εγώ θα μπω μέσα. Δεν θα ήταν. Και άμα βουλιάξει, άμα είναι να βουλιάξει, θα με δείτε σιγά σιγά. Δεν βουλιάζει, είναι όχι απλώς. Εντάξει, δεν είναι και πολύ άνετο. Θέλει προσεκτικές κινήσεις. Εκτιμάς δηλαδή ότι αν χρειαστεί να εμπλακεί σε μάχη πάνω στο κανό, είναι πιθανό να πέσεις μέσα. Στο λέω από τώρα για να μην μου λες μετά, μα μου. Είναι για ένα άτομο δηλαδή. Τρία άτομα το πολύ, τρία άτομα φοράνε. Εσείς όμως... Μοιάζει με τα απέναντι κανό σε μένα. Αν θέλω να μπείτε εσείς οι δύο, θα σκέφτε να μπουν τρεις στο κανό, για να φέρουν και τα άλλα δύο. Θα χρειαζόμαστε γιατί έχουμε και τους νεκρούς, έχουμε και τους τραυματίες. Τον Νάνο Ιερέα. Και όσο το κάνετε αυτό, εμείς θα πετάξουμε κανένα τέτοιο από την άλλη μεριά αριστερά για να τα απασχολήσουμε αυτά, μήπως τυχόν δουν κίνηση.
Τι είναι μια τακτική. Και έτσι πάνω να τρώμε. Ωραία. Οπότε, αρχίζετε να πετάτε προς την άλλη μεριά, ενώ οι τρεις ανεβαίνουν στο κανό. Το κανό έχει άρα τα κουπιά παρεκτώντας. Έχει δύο κουπιά πάντως. Φορά το άρωτο στο σύμβιο, εγώ πάνω. Άρωτο σύμβιο δεν έχει. Και μας είπε για άρωτη... Απειλή. Ο άρωτος αραστής. Πλησιάζοντας λοιπόν προς την άλλη όχθη, κάνοντας κουπί, δεν φαίνεται να... συγγνώμη, φαίνεται πλέον τι υπάρχει από την άλλη μεριά. Και πίσω από την αποβάθρα και την όχθη υπάρχει ένα φαρδί άνοιγμα, μια σύραγγα. Όπως σωστά υποθέσατε. Κάνετε κανό... Με το άρωτο κάνω, έτσι, χωρίς να σας ενοχλήσει τίποτα. Και φτάνετε απέναντι. Χωρίς καμία ενόχληση. Πάρτε, γυρίστε να περάσουμε και πολύ. Μοιραστείτε. Ναι. Ή μήπως θέλετε να δείτε που πάει η σύραγγα στα γρήγορα. Να μοιραστούμε, να πάρουμε τα κανό για να... Και όσο έρχονται, πετάμε ακόμα ένα πτωματάκι. Απλά σα φάει τα έχετε πετάξει όλα, έτσι. Καλά, ούτω ή άλλω. Εντάξει, απλά το λέω να ξέρω. Τι άλλο, να πάμε μαζί μα και για άλλο λόγο. Μετά σκοτώσουν κάτι άλλο. Εμά, αυτό. Ωραία, θα σε μισό dungeon. Αφού κοιμάσαι όλο το πράγμα. Κοιμάσαι. Το μισό dungeon. Εγώ έχω ρίξει πόσο θα κοιμάσαι, μην νομίζω. Όχι, δεν το έχω δει. Το κάνω επίτηδες. Εμείς τρώμε όσο χρόνο μπορούμε, βλέπεις. Πολύ γρήγορα. Όσο πιο αργά πάνε, αλλά ναι. Οπότε πάμε πάλι πίσω, γυρίζετε, πλέον δεν έχετε λαπτώματα, φορτώνεστε όλοι στα κανό και πάλι χωρίς καμία ενόχληση από κανέναν, αρχίζει να διασχίζετε τη λίμνη. Ώσπου. Σκέφτεστε. Μήπως να δούμε και που πάει αυτό το πέρασμα που μοιάζει με ποτάμι προς τα βόρεια. Όχι. Θα περάσουμε απέναντι να δούμε το πέρασμα και θα δούμε μετά το ποτάμι. Τώρα μέσα στη λίμνη να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο. Το αόρατο κανό που θα το αφήσετε απέναντι. Στην αόρατη αποβάθρα. Θα το βάλουμε λίγο... Τα άλλο φαντάζομαι να το βάλετε εκεί που τα βρήκατε. Ναι. Αυτό λέω να το βάλουμε λίγο πιο πέρα. Κάπου στο. Σε κάποια γωνία σου. Όχι γωνία. Γωνία. Ναι, γωνία. Γιατί πού θα το βρίσκουμε γιατί μετά. Γιατί θα ξαναγυρίσουμε. Μπορεί να χρειαστεί, ρε φίλε. Μην τα πάμε και τα βρούμε πάλι απέναντι τα κάνω. Ωραία, το βάλουμε σε ένα σημείο που να μην το σκεφτούμε αυτό το μαλακιστήριο. Βασικά, έχει χώρο να το βγάλουμε έξω. Έχει. Είπε παραλία. Έχει, ναι. Από την απέναντι μεριά. Το βγάλουμε έξω, βολέ. Το βγάλουμε έξω, το πάμε αριστερά κάπου να μην το ψηλιάσουμε. Okay. Και να το αφήσουμε στη γωνία του σπηλαίου. Που είναι στην κακία. Απ' την άλλη μεριά, το κατάλαβα, ναι. Ευχαριστούμε. Οκ. Σύραγγα, λοιπόν, αρκετά φαρδιά. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ακόμα δεν ξέρω. Όταν λέω αρκετά φαρδιά, εννοώ ότι είναι 20 feet, 6-7 μέτρα δηλαδή. Φαρδιά. Δηλαδή, υπερδιπλάσια από τη σύραγγα από την οποία ήρθατε. Πώς θα βαδίζετε εδώ πέρα, αν επιτρέπετε. Με τα πόδια, με προσοχή. Σε παράταξη φάλαγγες. Μετά, κάτσε να σου δώσω XP για το πνεύμα. Να. Αφήνοντας λοιπόν το σπήλαιο της λίμνης, βαδίζεται σε ένα φαρδί φυσικό κατηφορικό πέρασμα, το οποίο φαίνεται να, είναι, να έχει καθαριστεί από βράχια αριστερά-δεξιά και από χαλάσματα. Το πέρασμα κάνει μια απότομη στροφή προς τα βόρεια, σύντομα, και μπαίνει σε ένα ακόμα φυσικό σπήλαιο 50x60, αρκετά μεγάλο δηλαδή, αλλά σαφώς πιο μικρό από το σπήλαιο της λίμνης, το οποίο όμως έχει πολύ ψηλό ταβάνι αυτή τη φορά. Το ταβάνι του είναι γύρω στα 10 μέτρα. Στη γωνία μπαίνοντας αριστερά, σε αυτό το δωμάτιο, το φυσικό σπήλαιο, υπάρχει ένας μικρός σωρός από χώμα και ένας μεγάλος βράχος που τον έχουν πλατείνει στο πάνω μέρος να μοιάζει με αυτοσχέδιο τραπέζι, ας πούμε έτσι. Και υπάρχει και άλλη μία έξοδος σε αυτό το δωμάτιο στην βόρειο-ανατολική του άκρη, δηλαδή έτσι πως μπαίνετε πέρα δεξιά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Άνω. Λέω, όταν έφυγες, ακολουθώντας τα Γκίπερνινγκ, θυμάσαι από πού ήρθες. Βλέπεις κανένα άλλο πέρασμα.
Ναι, για να μας οδηγεί εκ του ασφαλούς. Γι' αυτό το ρωτάω. Λοιπόν, το μοναδικό πέρασμα. Okay. Τραπέζι θα το αγνοήσουμε. Δεν σκεφτήκαμε το εξής. Όλου τα βόρος. Αν προχωρούσαμε και είχαμε, ήμασταν κρυμμένοι κάτω από το κανό, αν θα φαινόμασταν ή όχι. Μην πηγαίνουμε αόρατοι. Πολύ καλό. Μπορείτε να γυρίσετε να το δοκιμάστε. Τώρα νιώθω σαν τον Παύλο που δεν αναγνωρίζει την ειρωνία. Γιατί το σκέφτηκα για λίγο. Άρα απέναντι... Πάμε βορειοδυτικά λοιπόν. Προχωράμε έτσι. Ξαναρωτάω μια τελευταία να αγνοήσουμε το τραπέζι. Τι θα το πάμε το τραπέζι. Πώς έχει. Ας τρώσουμε να φάμε. Τι να έχει, ψάχνεις το άμα θες. Φαίνεται φρεσκό σκαμμένο ας πούμε. Σκαμμένο τραπέζι. Εγώ δεν είπα τι είναι σκαμμένο τραπέζι. Με χώματα. Είπα ότι έχει ένα σωρό χώμα, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι για σκάψιμο όμως. Ξεραμένο ας πούμε, έτσι φαίνεται παλιό. Όχι, δεν φαίνεται παλιό. Μπορεί να είναι η μέρα σας. Θα κάνω το χώμα. Σκουλικάκια. Καινούργια. Δεν ξέρω. Μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ να σκουλώ, δεν ξέρω. Προχωράμε. Ναι. Δεν ξέρω, εσείς πείτε μου, προχωράτε. Ναι, προχωράμε. Ωραία. Μετά από ένα πολύ σύντομο διάδρομο, ο οποίος είναι κάπως φιδογυριστός, ξαναμπαίνετε από τα νότια και πάλι. Έκανε ένα έτσι. Ξαναμπαίνετε από τα νότια και πάλι σε ένα σπήλαιο, περίπου σαν το προηγούμενο το οποίο ήσασταν, σε μέγεθος, και με αντίστοιχα μεγάλο ταβάνι, το οποίο εκτός από ένα ιστό αράχνη σε μια γωνία και κάτι βράχια κάτω δεξιά, το μόνο που έχει είναι, είναι μια μικρή έξοδο απέναντί σας. Έχει άλλη μια έξοδο δηλαδή. Έχει, ναι. Προσπαθώ να ακούσω μία, να παρατηρήσω προς τα πάνω εκεί προς τον ιστό, μήπως έχει κανένα τεράστιο πλάσμα αραχνοειδές. Δεν φαίνεται να έχει κάτι, όχι. Άρα κατευθείαν παντευθεί απέναντι. Ο διάδρομος στρίβει προς τα αριστερά και πάλι μετά από ένα σύντομο πέρασμα καταλήγει σε ένα σπήλαιο κυκλικό με διάμετρο 20 feet. Το ταβάνι του οποίου στενεύει σιγά σαν να καταλήγει σε κάποια σχισμή και από εκεί και μετά δεν βλέπετε τίποτα. Μετά που μπαίνετε ο πολύ παρατηρητικός Μόρκια. Δεν μπορούσε. Βλέπει έναν αρουραίο να τρυπώνει σε μία πολύ μικρή τρυπούλα στο δάπεδο. Αλλά κάτι άλλο δεν έχει, ούτε κάποια άλλη έξοδο. Είναι αδιέξοδο. Κάπου έχουμε χάσει κάτι. Ψάχτε ρε. Ψάχνουμε. Γύρω-γύρω του στίχους. Καταρχήν για καμιά μυστική πόρτα. Ποιοι έχετε αυτήν την ιδιότητα να αναγνωρίζετε αυτομάτως? Κι εγώ. Άρα οι δυο σας. Ωραία. Και πόσο έχει ο καθένας στο εξάπλευρο, 2 και 3. Όχι. Ένα σύν από το δίνω. Το οποίο πώς είναι. Για κρυφά περάσματα. Όχι κρυμμένα, κρυφά. Κρυφά. Μία στις 6 είναι λογικά. Μία στις 6. Άρα εσύ έχεις 2 στις 6. Ωραία. 2 στις 6 έχω. Όχι. Ένα είναι το passive, 2 αν ψάχνεις. Λογικά 3 θα έχει. Σωστά, εσείς ψάχνετε. Άρα έχει 2 η μάγισσα και 3 Μόρκιαν. Δεν βρίσκεται κάτι σε αυτό το κυκλικό δωμάτιο. Πίσω για ένα ξύλο. Πίσω για ένα ξύλο, όντως. Δεν πιστεύω. Δεν ξυπνάει κάποια... και αυτός να δει κανένα ύχνος. Ξύπνα γάμα. Πίσω... Υπάρχει κάποιος τείχος που μπορεί να ξουλάει, να γλαστράει κάτι. Κυκλικό δωμάτιο είναι. Θες να πώς θα το ψάξεις αυτό ακριβώς, τι θα κάνεις. Θα πιάνει όλο τον τείχο. Ναι. Πόσο έχεις αυτό? Detect sliding wall. 4 στα 6. 4. Δεν βρίσκεται. Πάμε σε πιο πίσω χώρο. Θα πάμε σε πιο πίσω το χώρο. Έχετε αφήσει ένα τραπέζι, ένα σωρό από χώμα, σας θυμίζω έτσι, μην το ξεχνάτε. Οπότε, πού θέλετε ακριβώς να πάτε, σε ποιο από τα δύο δωμάτια? Το προηγούμενο.
Στο μέσο προηγούμενο δεν είχατε μπει καθόλου, απλά πήγατε ευθεία στο απέναντι διάδρομο. Οπότε μπαίνετε για πρώτη φορά. Είναι αυτό που έχει γίνει τον Ισταράχη που είχα πει. Ναι. Και τι άλλο είχα πει, κάτι λίγα βράχια. Αυτό είχα πει. Ωραία. Κάντε το ίδιο. Mm-hmm. Ωραία. Και η μάγισσα και ο Μόρτιαν. Μόρτιαν, πιο πολύ. Μόρτιμερ. Καταλαβαίνετε ότι ο ανατολικός τείχος αυτού του δωματίου έχει την ιδιότητα να, σαν σειρώμενη πόρτα, να μπει προς τον τοίχο στα βόρεια. Καλά, έψαξα λίγο σειρώμενη πόρτα. Όντως, απλώς λίγο έψαξα λίγο σημερώς. Λογικά θα έψαξα σχεδόν, δεν το βρίσκαν. Αν το έβρισκα, ωραία. Οπότε το κάνετε. Το ανοίξουμε. Καταλάβατε, θα σμπρώξετε ουσιαστικά όλο τον τοίχο μέσα σε κάποια αόρατη σχισμή που υπάρχει και θα αποκαλυφθεί. Ότι υπάρχει ποιος το κάνει. Τρία. Ποιος θα το κάνει. Ο Ζόγκ. Καταρχήν κάτσε να ψάξεις για, κάνει, για καμιά παγίδα πριν το κάνει. Δεν θα κάνεις κάτι άλλο. Ναι. Πόσο έχεις, όχι, εγώ το ρίξω. Σε κάτσε να δω. 65. Πού είναι, fine, trap. Όχι, 25. 25. Τι θες, τι. Detect traps και pitch. Όντως. Ναι, έτσι λέει ότι έχει. Έτσι λέει ότι έχουμε. Έχει, αν είναι σε πέτρα, σε πέτρα. Αν είναι σε πέτρα, γι' αυτό το λέω. Πέτρα είναι, το είπε πριν. Τείχος. Detect traps. Ωραία, πόσο έχεις. 3-6. 3-6. Μάλιστα. Δεν βρίσκεις κάτι. Ψέμα. Βρέζε. Θα είναι καλή η παγίδα τώρα και δεν θέλει να τη χάσει. Θα τη φάει πολύ. Του λέω πρώτα, παίξε καλά. Βρέζε την παγίδα. Παρέξτε. Πάντα. Θα το κάνετε τελικά. Ναι. Ποιος θα το κάνει. Το κάνω εγώ. Ωραία. Το ένα. Σμπρώχνεις λοιπόν τον τοίχο, τον κυλάς ουσιαστικά προς τα βόρεια και αποκαλύπτει μια εσοχή 10 feet σε όλο το μήκος του τοίχου. Αυτό αποκαλύπτει. Μια εσοχή 10 feet δεν έχει κάτι μέσα. Τι? Τι εσοχή? Σαν να μεγαλώνει το δωμάτιο 10 feet προς εκείνη τη μεριά. Επέκταση. Κρυφό δωμάτιο δηλαδή. Δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, δεν μπορεί, κάτι θα έχει από πίσω. Τι να κάνω, να ψάξουμε και εκεί. Ναι, το χώρο. Δω για παγίδες στην εσοχή. Και βασικά, ας πιω και το πόσιν, γιατί δεν με να μας βλέπω καλά. Κάτσε, μη το πίνεις τώρα, δε κόλλα. Δύο, τι, τέσσερα, σύνδια. Να κάνουμε rest εδώ, μέσα στην εσοχή. Τρία και δύο, πέντε, φουλ. Φουλάρε. Στο όριο φουλάρε, όμως. Εντάξει, δεν μας απασχολεί. Δεν σε απασχολεί. Δεν κακό το rest εδώ στην εσοχή. Θα ψάξετε ή θα κάνετε rest τελικά για να καταλάβω. Όχι, θα ψάξουμε. Θα ψάξουμε να κάνουμε rest. Ωραία. Ψάχνετε λοιπόν και βρίσκεται... Σμάραβια και... Ότι και ο νέος τείχος, ο ανατολικός που αποκαλύπτεται, και αυτός μετακινείται. Σε λούνα πάρα. Και αυτός προς τα βόρεια. Αυτή η μηχανογραφία σας έχει θολώσει τον εγκέφαλο και γίνεται ό,τι να είναι. Εμένα δεν μου έχει θολώσει τίποτα. Εμένα μ' αρέσει. Μηχανοράψτε. Λογικά το επόμενο θα είναι 5 feet. Το ανοίγουμε γι' αυτό. Παίζει με τα μυαλάκια σας τα δύναμα ζάρια. Με έχουν μηχανεύσει τόσο πολύ που θέλω μηχανογραφία. Λοιπόν, καταρχήν ο πρώτος τείχος που τον πήγατε και στην άκρη και αρχίζετε να ψάχνετε, αρχίζει σιγά σιγά να κλείνει μόνος. Ναι, τον κρατάω. Θα τον κρατάς? Ναι. Okay. Οπότε το δεύτερο τείχο ποιος θα τον ανοίξει? Πάλι εγώ. Όταν λες τον κρατάς, τι εννοείς ακριβώς? Τον κοντράρω. Ναι, δεν θέλει πολύ δύναμη, αλλά... Άμα δεν κλείσει, δεν ανοίγει ο άλλος. Όταν λες τον κοντράρεις, πού ακριβώς? Να μην κλείσει καθόλου, να είναι μισόκλειστος? Μόλις τον νιώθω ότι πάει να αρχίσει να κουνιέται, πάω και τον κοντράρω με τη μία για να... Άρα να είναι τελείως ανοιχτός, θες. Για να μπορείτε να φύγετε, ας πούμε, γρήγορα μακριά. Ναι, και για να μην είναι οριακά, αν μου φύγει ή ασκήσει περισσότερη δύναμη ο τείχος για κάποιο λόγο.
να προλάβω να βάλω το όπλο, κάτι να γίνω. Πολύ καλή ιδέα. Και καθώς πάει ο Μόρτιμερ να ανοίξει, να σμπρώξει τον άλλο τοίχο, ξυπνάει ο Μπέρν. Oh. Έχει περάσει μία ώρα πλέον. Άντε μωρέ, ξύπνα επιτέλους. Τι μετρούσα ρε φίλε, τι να κάνω. Καλά έκανε. Να είναι κάνω το γαλατάκι του. Καλώ τα αρχίδια μας τα δυο. Άρα έτσι. Πού βρισκόμαστε. Κάνε τώρα πιο το γαλατάκι να βγούμε. Τώρα μήπως να μην αρχίσουμε με τους τοίχους να ψάξει λίγο για παγίδα, για ίχνη. Εντάξει, δεν θα σταματήσουμε στη μέση της δράσης για να ψάξω για ίχνη, φίλε. Παρετώντας, εννοούσα δεν θέλει πολύ προσπάθεια, αλλά εντάξει, όχι για να κάνετε πάρτι. Να κάνετε όλους οι άλλοι τον τοίχο και να κάνετε πάρτι. Μαλάκες! Εσύ πρώτα, μόλις ξυπνάει, ανοίγω και τον επόμενο τοίχο, λοιπόν. Ωραία. Οι υπόλοιποι που είστε, είστε στο καινούριο, στην επέκταση του δωματίου ή στο αρχικό δωμάτιο? Εγώ είμαι μαζί με την τέτοια. Με την Dynamite. Ναι. Πού όμως, στην επέκταση ή έξω? Όχι έξω. Ρε, στην είμαστε. Επέκταση. Στον νέο δημιουργημένο δωματιάκι. Okay. Δυναμικά ξύπνησε ο Μπέρ. Βόρειο ή νότιο τείχο ήταν αυτό. Βόρειο προς μπρόχνη. Το ανατολικό τείχο είναι όλα αυτά και σμπρώχνει προς τα βόρεια. Ο ανατολικό να είναι καλό τείχο. Ο ανατολικό τείχο και σμπρώχνει προς τα βόρεια. Προς... μία σειρώμενη πόρτα προς τα βόρεια. Τι είπε τώρα. Μας έχει θολώσει το μυαλό. Με έχει μηχανοράψει τώρα. Οπότε, μηχανοξυλώθηκες. Ανοίγεις και αποκαλύπτεται ένα φαρδί σπήλαιο το οποίο είναι χωρισμένο στα δύο από ένα φαράγγι ακριβώς μπροστά σας. Χα. Είναι άρα, το από κάτω. Κάτσε δεν μπορεί. Ναι, μπορεί, εντάξει. Άρα. Κατάλαβα. Ανοίγοντας αυτόν τον τοίχο, υπάρχει μία μικρή, σαν ένα περβάζι ας πούμε, και αυτό γύρω στα 2-3 μέτρα, 10 feet. Και από εκεί και μετά είναι αυτό το φαράγγι. Τι φαράγγι είναι εσύ. Φαράγγι από το οποίο βγαίνει μία κοκκινοπή λάμψη και έχει μία μυρωδιά σαν θιάφι. Ο χώρος πώς είναι το αυτός που βλέπουμε. Είναι σαν να ανοίξατε και να βρεθήκατε σε ένα τεράστιο σπήλαιο. Ναι. Όπου, δεν χρειάζεται να κάνεις ακόμα, κάτι να σου πω. Ναι. Όπου έχει ένα μικρό περβάζι 10 feet και πέρα από αυτό είναι το φαράγγι και απέναντι στην άλλη άκρη του φαραγγιού, του χάσματος αυτού, υπάρχει μία έξοδος, μία σύραγγα, η οποία όμως είναι σχεδόν 90-95% μπλοκαρισμένη από μία πλάκα, πέτρινη, η οποία είναι δεμένη στις άκρες της με αλυσίδες σαν γέφυρα που χαμηλώνει. Αρκετά μεγάλη ώστε να φτάνει μέχρι το δικό σας περβάζι και να γεφυρώνει όλο το χάσμα. Άρα κάποιος από την άλλη μεριά έχει φτιάξει μια γέφυρα. Κάπου χάθηκα στο μηχανισμό αυτό. Απέναντι παρεπτόντως που μπορείτε να δείτε. Απέναντι έχει μια πόρτα που κατεβαίνει έτσι προς εμάς. Μηχανισμό βλέπουμε, κάτι. Βλέπεις μόνο τις αλυσίδες, τίποτα άλλο. Και βλέπετε απέναντι αριστερά και δεξιά από αυτή τη γέφυρα πόρτα στενές σχισμές στα τυχώματα. Όσοι έχετε στρατιωτική εκπαίδευση, για βέλη. Αμέσως καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι για βέλη. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, τελευταίο ενδιαφέρον κομμάτι, είναι ότι από τη δική σας μεριά στο περβάζι, τελείως στα δεξιά, στο χείλος του περβαζιού, υπάρχει κρεμασμένο ένα μικρό κέρας από αυτά που σφυρίζεις, που φυσάς. Που καλεί να... Δύο και μετά ένα. Σκέψω να πω κάτι. Ναι. Αυτό θα είναι. Ο ζαχαροπλάστης με το κέρας. Ο ζαχαροπλάστης. Πείτε μου τι κάνει, να σου πω τι γίνεται. Φύσα ρε. Και παίξε καλά. Θα παίξω καλά. Φύσα καλά. Θα κάνω αυτό. Παίξε καλά και χάσε. Κάνεις δηλαδή δύο γρήγορα φυσήματα και μετά ένα. Δύο και μετά ένα. Όχι γρήγορα. Την ίδια διάρκεια, δεν γράφει. Αυτό από πού το είχαμε. Και πώς θα ξεχωρίσουν τα δύο από το ένα, έτσι που λες, δεν καταλαβαίνω. Ναι, λίγο πιο γρήγορα. Κάνει μια παύση ανάμεσα στα δύο. Άρα πιο γρήγορα. Ναι. Αυτό.
Από πού το έχω βρει αυτό το τέτοιο το... Ένα σημείο πάνω. Ένα μόγκρελμεν το είχε. Το μόγκρελμεν. Και έλεγε... Δύο, μετά, μετά ένα. Αυτό έλεγε. Το είχε, μην το ξεχάσει. Και θα βγουν δύο βέλη και μετά ένα. Θα πάμε δύο στην αρχή. Οπότε. Χρησιμοποιώντας το κέρας. Θα ήθελα να ρίξεις ένα initiative να δούμε αν προλαβαίνεις εσύ ή αν προλάβουν τα βέλη. Να έρθουν δύο ή ένα. Ένα. Ένα έρθει. Ναι. Ωραία. Ένα είναι το καλύτερο δυνατό initiative. Οπότε προλαβαίνεις. Ναι. Αντί να έρθουν βέλη λοιπόν, ναι. Η γέφυρα αρχίζει σιγά σιγά. Όχι. Να κατεβαίνει προς το μέρος σας. Νομίζω μπορούμε να του δώσουμε 5 XP. Ο Μέτς σήμερα, σήμερα το πάει μόνο στον όπλο. Από εδώ τι δίνει τον άλλο. Πήρε 50. Πρώτον τον υποφύσα και παίξε καλά. Φύφησε. Έχει πάει δάπα τον DM. Blow, έκανε blow. Μισή παγίδα δεν πέτυχε. Ένα τέρας δεν έβγαλε. Τάπα τον πηγαίνει. Εσύ είδε δικαιώμα τα μισά. Αντί καλά, δεν λέω τον υποφύσα και παίξε καλά. Άρα. Σωστά. Blow 3 έκανε. 300 για αυτήν. Είσαι ρηθικός. Κοίτα, πρέπει να πάρω δεύτερη. Τον έχουμε για blowjobs. Blow, τρεις blowjobs έκανε. Δύο γρήγορες και μία χαλαρή. Ναι, αλλά τώρα... Κατεβαίνει λοιπόν σιγά σιγά η γέφυρα. Αρκετά αργά κατεβαίνει κιόλας. Τι θέλετε να κάνετε? Ετοιμαζόμαστε. Να πάμε λίγο έρπιν πάνω σε αυτήν. Δεν έχει κατέβει. Κατεβαίνει σιγά σιγά. Ναι, κατεβαίνει σιγά σιγά. Θα κατέβει κάποια στιγμή. Ναι, μην βγάζετε. Για υποτίθεται ότι είναι σύμμαχοι. Αν μας δούμε με σπάθες και με τέτοια, θα ξέρω εγώ. Μην έχουμε στραβώσει τίποτα. Οι μόγκρελμεν. Ναι, φίλε, αφού ξέρουν το συνθηματικό. Μάλιστα. Έτσι φαντάζομαι. Άρα δεν κάνει τίποτα. Περιμένουμε. Χωρίς όπλα κιόλας. Εγώ έχω το όπλο. Ή κρατήστε τα, αλλά χαμηλά, να μην φαίνονται, να μην προκαλούμε. Εγώ λέω μπροστά να είναι αυτοί που φοράνε αυτούς τους μανδύες των σκοτεινών εξωτικών. Εγώ δηλαδή πάλι. Δεν φαίνονται για σκοτεινά εξωτικά, πάντως κανείς από τους δύο. Δεν πειράζει, αλλά άμα κουκουλωθούν, παιδί, μπορεί να τους ξεγελάσουν για λίγο. Τα κουκουλωθώ και όλα. Βάζω την κουκουλωθούν. Τι να ξεγελάσετε, ρε φίλε. Πώς τους ξεγελάσουν. Μόγκρελ, δεν είναι Einstein. Ωραία, κρατάμε τα μόγκρελ που μας έχουν μείνει. Εσύ τι τέλειες έχεις, Einstein? 10. Θα μπορούσε να το πει αυτό ένας με intelligence 10. Θα μπορούσε όμως. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη συμμετοχή σου. XP. Την πάλευε το λίγο. Ήταν να μην ξυπνήσει, άρχισε να μαζεύει XP. Μόλις έπεσαν τα blowjobs. Κατεβαίνει γέφυρα. Δεν βλέπετε κάποιον από την άλλη μεριά. Δεν προχωράμε. Θα προχωρήσουμε. Να πάμε λίγο. Δεν ξέρω, αυτά τα βέλη. Έλα, προχώρα τώρα, ρε Κώτα. Εγώ προχωράω κανονικά. Και φτάνοντας από την άλλη μεριά, σου επιτίθενται 4 μόγκρελμεν. Δεν είναι, ήταν καλά που σου. Ας ρίξουμε ένα. Σημασία το ρίχνουμε. Ινισιατιβάκι. Άντε, ας μην ρίξουμε σαν πράγμα αυτή τη φορά. Αλλά μου πείτε τι θέλετε να κάνετε πρώτα. Να μιλήσουμε τα ράμματα. Για πες μας λίγο. Έχει πέσει, πίσω, έχει πέσει η γέφυρα και από την άλλη μεριά έχει κάποιο πλατό που μπορεί. Από την άλλη μεριά έχει κάποιο χτισμένο οικοδόμημα. Okay. Το οποίο μοιάζει σαν προθάλαμος κάτι μεγαλύτερο. Καθώς υπάρχουν ειδικοί χώροι αριστερά και δεξιά της γέφυρας για να κάθονται τοξότες και πιο πίσω ένας διάδρομος που οδηγεί προς τα βάθη. Εκεί που βγαίνετε και αριστερά και δεξιά υπάρχουν τοξότες, υπάρχουν από δύο φρουροί, δύο αριστερά και δύο δεξιά. Τώρα, πόσο ηλίθιοι είναι και κατέβασαν τη γέφυρα, για να δούμε, είναι ηλίθιοι όντως, ή είστε ηλίθιοι εσείς που πήγατε έτσι. Κοίταξε, για να γράφουν στο χαρτί δύο και μετά ένα, δεν θα είναι και πολύ έξυπνοι. Για να το θυμούνται, δεν ξέρουν το σύνθημά τους. Αν αλλάζει κάθε μέρα, ας πούμε, και τους δίνουν στο χαρτί το καινούργιο σύνθημα κάθε μέρα. Δεν νομίζω. Είμαστε στη μέρα. Ναι, δεν λέω γιατί πέτυχε. Λέω γιατί δεν είναι τόσο χαζή. Τέλος πάντων, τι θέλετε να κάνετε όμως. Δύο αριστερά και δύο δεξιά μπαίνοντας. Εχθροί. Και μπροστά είναι η μάγισσα. Είπατε, θέλετε να είναι πρώτα αυτή μπροστά με τους μανδύες. Εγώ το πρότεινα. Θετικούς.
Για αμυντικούς τους. Στόπερ. Νομίζω είναι... Τραβάνε τα σπαθιά τους και είναι στην τρέλα τους. Ναι. Long shortcut. Θα μας κάνω αναγνώριση, ρε. Δύο και μετά ένα. Επίθεση. Επίθεση με long short. Ναι. Ωραία. Εγώ... Είμαι το Morningstar. Τι είναι. Εγώ Morningstar. Εγώ κάνοντας κίνηση προς τα πίσω, έχεις ένα μέις εναντίον τους. Με τη σφεντόνα σου δεν γίνεται, γιατί άμα πας προς τα πίσω, δηλαδή στη γέφυρα, δεν θα τους βλέπεις. Πρέπει να μπεις μέσα για να τους βλέπεις. Ή από εκεί που είμαι. Δεν τους βλέπεις αλλιώς, όχι. Αν δεν μπεις μέσα, δεν τους βλέπεις. Και εσύ με τον... Τι απόσταση δηλαδή έχουν από εμάς? Από σένα, 1,5 μέτρο. Εσύ οι δύο θα μπατεύατε μπροστά, επειδή έχει τους μανδύες. Υπόθηκε, το άκουσα. Ναι, το είπα. Οι δύο είστε μπροστά, ακριβώς δεν είναι μπορείτε. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Ούτε από βιντρό δεν μπορείτε να κάνετε. Είστε μπροστά. Ή είπαμε έχει το βιντρό. Τέλος πάντων. Δεν έχει. Δεν έχει αυτή, μωρέ. Αφού έχει κόρτα στα. Τώρα είναι στο 1,5 μέτρο, τι σφοντάνε. Ναι, δεν έχει σφοντάνε. Εγώ επίθεση θα κάνω. Επίθεση, με. Με τι, με ξέρω. Long shot και τάκι. Ωραία. Μάνος. Επίθεση. Ωραία, με το πολεμικό σφυρί σου. Μπέρεν, Ερπίν, τι θες να... Τώρα που είδα την κατάσταση με τα αιματοβαμμένα από τις φοβερές αιματοχυσίες Morningstars που έχουν εξίσει κάτι... Έχουν ακόμα γούνα από μόνο. Ένα από αυτά είναι τον ντρό. Κανένα δεν είναι ντρό. Τον ντρό ποιος το έχει, αυτός. Η Παλαντίν. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά πολεμάς με το Longsword. Και είναι ακόμα Παλαντίν. Όχι. Θα δούμε. Όταν προσπαθήσει να κάνει level up. Με είσαι magical. Ωραία, οπότε ένα θα ρίξει στην παιδιά, ένα. Το έριξε. 10 πλευρό. Ναι. 6. 6 και προσθέτει το speed factor του όπλου σας. 10 πάμε συνολό. Λίγο. 10 συνολό, πάμε. Τι είναι ο speed factor? 13. 10 εγώ. Max factor. 13. Παμπού, παμπού. 13 και εγώ, Χρήστο. Έχει κανείς πιο καλό από 7. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι πρώτη. Οπότε, ετοιμαστείτε τα στήθια σας. Να κοιμηθείτε. Εις δύο από αυτούς... Εσείς δεν κοιμάστε ρε, είστε έλφ. Ας πούμε, βαραμβελάκια. Ο στήθιας. Εις δύο από αυτούς... Και εσύ έλφ είσαι. Ναι. Όχι half elf. Όχι. Αυτή βλέπω στο σκοτάδι. Είδες πως το ξεγέλασα το DM. Οι δύο από αυτούς ορμάνε στον... Μόγκρελμαν. Μόργκιαν, άντε! Το μόγκο, θα μπορούσε. Τι αρμογλάς έχεις, αδερφέ? Τώρα πλέον, δεν είμαστε καλά. Ένα τώρα, τι χθες. Έχω... Καλά, ναι. 7. Άμα είσαι 7, σε χτυπάνε και χάνεις 2 hit points και ρίξε ένα saving throw versus poison. Κουνέλ. Πέσε για Νάνι. Ωραία, ρίξε εκεί. Έλα, σαν τα ρίξε, δεν μπορώ, δεν κοιμάται. Τι τον μπλέξεις, μωρέ. Το δεύτερο έκδοση έχει περίπλοκες μαθηματικές πράξεις. 12 έφερα. 12 έφερα, 13 έχω. Άρα από την μπαίνει κάτι άλλο. Όχι. Τι από την χάνει, 13. Constitution αν είχες μόνο. Constitution έχεις, ρε. 15 είναι αυτό. Σταμάτα. Δεν μπαίνει. Ωραία, άρα από την χάνεις. Τώρα, είπατε κάτι, τα έλφ δεν κοιμούνται. Εγώ το είπα. Πού το λέει αυτό? Στο μυαλό μου. Άρα δεν γίνεται κάτι. Το δεύτερο που πάει να σε χτυπήσει και αυτό σε πετυχαίνει δυστυχώς. Χάνεις 5 hit points. Έπεσε το άντε για να το πετάξει. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Δεν γίνεται η δουλειά να μπαίνεις στο φρούριο κάποιων που σε περιμένουν με 8 αρμοκλάς και να πέφτεις κάτω. Περίεργο, εγώ λέω γίνεται. Μου φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό αυτό που έγινε. Και οι δύο πάνε να χτυπήσουν τη μάγισσα. Σε χτυπάει ο πρώτος. 9 αρμοκλάς. Ναι, ένα damage μόνο. Αλλά και ένα 600 ο... Και ο δεύτερος χτυπάει 9. Είπες 9, έτσι. Ναι. Σε χτυπάει και φαίνεις άλλα 4. Πέφτει. Άρα θα χτυπήσουν εμάς. Οι δύο μπροστά, όλοι αυτοί έκαναν τις επιθέσεις τους, οι δύο μπροστά έχουν πέσει από εσάς. Οπότε το επόμενο ενίστοιχο είναι το... Το σφυρίν. Τώρα τον θέλω το χώρο, λέμε. Το σφυρί. Πάντα αριστερά ή δεξιά. Δηλαδή προς τη μάγισσα ή προς τον άλλον. Προς τον Μόργκιαν. Προς τον Μόργκιαν. Καλά, Μόργκιαν. Πρώην Μόργκιαν. Νιν. Ντέχιν. Μόρτιμερ. Νιν πτώμα. Ο τίποτα. 0 στο πλήκον. Πάλι. Ναι. Πού ξέρεις τι άμα κλάση έχουμε.
Τι δεν έχουν πάνω από 10. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό λέω. Οπότε 6, μετά παίζω εγώ, ο βάρδος ο οποίος θα πάει προς τη μάγισσα, θα προσπαθήσει να χτυπήσει ένα από αυτά με το short sword του. Δεν θα πάει δυστυχώς, 4 έφερα. Μετά παίζουν τα Morningstar νομίζω και μετά είναι ο Paladin. Μαζί παίζουν αυτά. Παίζουν τα Morningstar. Παίζει καλύτερο, παίζει. Παίζει και ο Νάνος Ιερέας, ε. Εδώ ο κύριος θα 3, εξαιρετικό. Το καλό, το δυνατό ήταν το 3. 8. Το αριστερό χέρι βαρά καλύτερα, ρε όμως. Άρα δεν χτυπάς τίποτα πάλι. Κλασικά. Δεν είπες από ποια μεριά πας, οπότε θεωρώ ότι πήγες προς τη μάγισσα. Ναι. Άρα έχεις... ο μόνος χώρος που υπάρχει για την Paladin είναι να πάει προς τον Morkian. Πάω προς τον Morkian. Ωραία. Και με το Mace προσπαθώ να παραμαζέψω κανένα. Καλά θα κάνεις να παραμαζέψεις κανένα. Ναι, πετυχαίνει. Σίγουρα πετυχαίνει. 4 armor plus. 4 χτυπάς φυσικά. Και κάνω ένα D6. 6 και 1, 7. 7 συν ό,τι μαγικό έχει. Πολύ δυνατό το χτύπημα. Ακούς κόκαλα να τσακίζονται. Σου είπα, μπήκα μέσα το σάρο. Γονατίζει κάπως το πλάσμα, δεν έχει πέσει, αλλά το βλέπεις να έχει θολώσει λίγο από το χτύπημα. Πολύ δυνατό χτύπημα. Και ο Νάνος Ιερέας, αυτό που θα κάνει, θα είναι... Να φύγει. Όχι, θα πάει σε έναν από τους δύο, με τους δέσεις τις πληγές. Σε ποιον όμως από τους δύο να πάει. Με ποιον είναι πιο συστηματικά δεμένος. Με τη μάγισσα. Γιατί είπε Δημήτρη ότι μπορέσει να θεραπεύσει. Γιατί είναι... Νάνος Ιερέας. Γι' αυτό. Νομίζω Νάνος. Ο Νάνος δεν μπορεί να μιλήσει. Ακριβώς, δεν μπορεί να κάνει πληγές. Οπότε, μα μόνο... γιατί και ούτε εμείς έχουμε σπέλεσαι. Θα πάει προς τη μάγισσα να τις δέσει τις πληγές. Να μην πεθάνει. Θα νομίζω ότι εκεί δεν κατάλαβα ότι είχαμε πιο το αίμα τα spells. Ναι. Όχι, το healing check. Σου δένει τις πληγές. Το healing check νομίζω... Θεραπεύει ένα από ένα. Ναι, όχι, δεν μπαστά. Και αυτός το κάνει αυτό. Ναι, αλλά απέκτησε. Οπότε απλά σου δένει τις πληγές. Δεν σου δίνει κάποιο. Οπότε σε ξυπνάει. Απλά με σταθεροποιεί. Ναι. Για να μην πηγαίνει πιο μείον αυτό. Είναι κάποιο αυτό. Στα μείον 10 πεθαίνει άλλο. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν πάει καλά. Ειδικά να σας πω ότι ακούτε βήματα από το πέρασμα εκείνο, από τη συνέχεια. Όχι πίσω, από μπροστά. Οπότε ποιος παίζει. Α, όχι, είσαι πάλι. Το φαντάζομαι όλοι οι επιθέσεις πάλι. Ναι. Mm-hmm. Αν δεν είναι ο Γιώργος από το πέρασμα που κουβαλάει πίτσες, την έχουμε αντιλατήσαμε. 9. Μπορεί να πει. 9 στο ζαρί. Mm. Παίζουν αυτοί πρώτα. Ο Γιώργος από τη Βουλγαρία. Που φέρνει τις πίτσες. Εγώ χωρίς να έχω προσθέσει κάτι έχω 8. Οπότε εμείς έχουμε 10. Οι δύο από τη μία μεριά θα 3. Πάνε ένας και ένας, ένας στον Νάνο. Τι άρμο κλάς έχεις? 3. 3 σε χτυπάω. Σούπα, ναι. Μπράβο. Και σου κάνει 3 damage. Αλλά και με μόγλου να παίζουμε. Δεν παίζουμε τίποτα υπότες της προγγυλής τραπέζης. 3 χτυπάνε. 3 στο 3. Μία να χτυπούσες αυτήν την επίθεση. Τι, saving throw, τι. Poison. Μα, θα αποτύχω σίγουρα. 12 συνολό. Πόσο έχεις? 10. Άρα το πες. Ωραία, τέλει. Δεν απέκτησες λοιπόν. Ο άλλος πάει στην Paladina. Εσύ τι άρμο κλάς έχεις? Εγώ έχω άρμο κλάς 3. 3 θα σε χτυπάω. Ένας πάει 5. Στον Μπέρεν. 5 δεν σε χτυπάει. Και ένας πάει στο βάρδο μου που έχει 5 άρμο κλάς ο βάρδος μου. Και δεν το χτυπάει. Οπότε πρώτα παίζει ο βάρδος μου με το short sword. Ο οποίος δεν χτυπάει κι αυτός. Εγώ με το σφυρί μου. Α, τώρα κάνω 2 επιθέσεις. Ναι, τώρα κάνεις 2 επιθέσεις. Αλλά την δεύτερη θα δω το τελευταίο. Κάνες τώρα αφού έχουν παίξει οι εχθροί όλοι. Ωραία, πρώτη σίγουρα βαράει. Σίγουρα βαράει βέβαια. Είναι για χτυπημένο πολύ, ε. Δεν είπα όμως ότι βαράει αυτό. Δεν είπα ότι και όχι όμως. Δεν είπα και όχι. Θεωρώ όχι όμως. Αφού δεν το είπε, θεωρώ όχι. Μπράβο, 3 hit points. 3 μόνο, ρε. Όχι 4, sorry. 4 ένα απλό χτυπημένο το Warhammer. Έξι, δύο πανωτά χτυπήματα αριστερά-δεξιά από το Warhammer. Το ένα πρέπει να του σπάσει την επιγονατίδα. Δεν έχει πεθάνει όμως ακόμα. Α, έχει επιγονατίδα είναι αυτή. Είμαστε μαζί, δημιουργικά. Όχι, όχι, εγώ είμαι με τον άλλο. Ναι. Εσύ με τον βάρο. Οπότε παίζει. Δύο επιθέσεις. Το ένα χτυπάει. Το ένα μόνο. Ναι. Εντάξει. 2-4. 2-4 γιατί ρε φίλε. Έτσι είναι το Morningstar. Okay.
3 και 3, 6. Καλό χτύπημα, ένα όμως. Και τώρα η Παλαντάινα, ποιον από τους δύο θες να χτυπήσεις, αυτόν που έχεις πελεκίσει πριν, έτσι. Okay. Άσους. Άσους δεν χτυπάει κανένας. Για σκύλες, να έρχεσαι. Και ο Νάνος τρέχει να δέσει τις πληγές και του... Ναι. Μόρτι. Η Μόρκι. Και απλά σου σταθεροποιεί, δεν μπορεί να σου το σχεδόν, έτσι. Ούτε καν έχουν πει. Αυτό δεν ήταν που έλεγε ότι δίνει hit points μόνο να πάει στον αμέσως επόμενο γύρο, έτσι. Να μην ναι, ναι, ναι. Άρα δεν μπορεί. Όχι, γιατί στον αμέσως επόμενο γύρο πήγε. Έφερα όμως. Άντε. Οπότε καινούριο γύρο, φαντάζομαι πάλι επιθέσεις, αν δεν αλλάξει κάτι. Ναι. Α, αυτή τη φορά δεν έφερα καλό initiative. Πώς παίξετε πρώτοι. Τρία. Θα παίξουμε πρώτοι. Άρα πρώτος είναι ο Βάρδος, ο οποίος προσπαθεί να χτυπήσει τον ίδιο που χτύπησε ο Ranger πριν. Δεν χτυπάει και πάλι όμως. Μετά παίζει ο Νάνος. Όχι ρε Άσο. Δεν χτυπάς. Μετά παίζει το 13. Ο Ranger. Έχεις ήδη πληγώσει κάποιον. Το ένα χτυπάει. Πόσο. 18 είναι. Φάει. Άλλα 6. Αλλά έτσι δεν αρκούν δυστυχώς. Φαίνεται πολύ γερό δεν είναι Mongrelman. Παλαντίν. Ένα αποτελείωμα. Θα πάρει αμέντολες. Μάντολες. Δεν χτυπάς καθόλου δηλαδή γιατί έχει τα κρυφά μπόνους. 10 armor class. Όχι. 9 armor class. 9 armor class. Χτυπάς άρα με τα κρυφά μπόνους. Α, τόσο κρυφά ήταν αυτά τα μπόνους. 4 και ένα 5. 5 συν ό,τι έχει. Συν τα κρυφά μπόνους. Το σκοτώνεις. Το σκοτώνω. Nice. Ναι, το σκοτώνεις, ναι. Και τώρα παίζει το άλλο, αυτό που είναι μπροστά στον Άνω και προσπαθεί να τον αποτελειώσει. Νομίζει ότι μπορεί. 5 armor class. Όχι. Όχι. Παίζει αυτό που είναι στο Ranger. Αρκετά πληγωμένο, παρόλα αυτά με ό,τι έχει και δεν έχει. Τα βλέπετε να πολεμάνε με πολύ σθένος και μάνια. Δεν ρίχνω καν μοράλ αν έχετε προσέξει για κάποιο λόγο. Mm-hmm. 5 armor class. 5 armor class έχει πάει δυστυχώς. Ευχαριστώ. Και σου κάνει 3 hit points. Ράμα. Και επειδή έχεις μια ευαισθησία στο δηλητήριο των draw. Τελευταία. Θα δεχτώ να ρίξω ένα saving throw versus poison. Poison! Ξέρεις, τόσες φορές που έχει βγει. Τόσες φορές που το έχει πιει, δεν χρειάζεται. Έχει ανοσία. Και μια επίθεση στο βάρδο νομίζω που σε χάσει να ρίξει. Με θεϊδάτης δεν θα έκανε αυτά. Άσος δεν πετυχεί. Δεν είναι ως γύρος. Είμαστε στον τέταρτο, ωραία. Τα βήματα πλησιάζουν. Ρίξεις τον Άσο. Μέδεν. 10 δηλαδή. 10 δηλαδή, ξεκινάς και δέξεις ένα χτύπημα εσύ πρώτα αφού έφερες 10. 5 armor class. Ναι, 5. Δυστυχώς, ευτυχώς, άλλο ένα damage. 6, μένουν. Ο Νάνος. 3 armor class. 3 armor class. Σου κάνει 6 damage, άρα λογικά πέφτεις. Ναι, πέφτω. Και ένα στο βάρδο, δεν το χτυπάει. Οπότε έχει μείνει πλέον ο βάρδος, που ανταποδίδει το χτύπημα με επιτυχία σορτσούρ 1-DX. Α, κάτσε ρε εσύ. Δίμαστε δίπλα στην πάδα, δίπλα δεν έχει και μείον ένα στις επιθέσεις. Έχει, φρελά, έφερα 19 στο ζάρι. Μείον 2 είπες. Α, μείον 2 είπες. Βαρούσε μείον 2 armor class. Όχι, δεν βαρούσε μείον 2, βαρούσε 3, συγγνώμη. Άρα απέτυχε. Απέτυχε. Okay. Επειδή είμαι δίπλα στην πάδα, αυτό επειδή είσαι δίπλα στην πάδα. Οπότε, ο βάρδος το χτυπάει. XP στον κύριο. XP. Ο Βάζος χτύπησε αυτό που είχες πελεκίσει και δεν το σκότωσε πάλι. Θα το σκοτώσω εγώ τώρα. Οπότε ναι. Αυτό πρέπει να παίζει εσύ. Ναι. Για αυτό το μπροστά σου. Ρίξε μία μέσα. Το λέει το άλλο. Το 9 armor class. Όχι. Εγώ 10 armor class, όχι. Βρίσκεται τη δεύτερη, περίμενε λίγο χρυστό. Όχι. Ωραία. Παλαντίν. Όχι. 10 και άλλο. Ναι, άμα είναι 10 και δεν το συζητάμε καν. Άρα δυστυχώς δεν τα καταφέρατε. Όμως, αυτά είναι τα δύο πάρα πολύ πληγωμένα. Το ένα το χτυπάνε συνέχεια ο Ranger και ο Βάρδος και το άλλο τώρα πια είναι ανάμεσα στον Παλαντίν, στην Παλαντίν συγγνώμη, και στον Νάνο. Οπότε λογικά τώρα θα τα αποτελειώσουν αυτά τα δύο. Αν δεν μας αποτελειώσουν αυτά. Όχι, εγώ έτσι εκτιμώ. Έξι. Έξι παίζετε πρώτοι εσείς. Πρώτος είναι ο Βάρδος.
ο οποίος προσπαθεί να αποτελειώσει επιτέλους. Όχι. Δεύτερος είμαι εγώ. Ναι. Α, δεν έπεισες, ναι. Θα το πετύχω. Ναι, για να δούμε τον damage. 6. 6 είναι αρκετά για να το σκοτώσεις. Οπότε από τη μεριά σας με την μπάλα δεν έχετε κανένα τεράστιο. Κανένα μόγκρεμεν. Και μόνο ένας χωράει να πάει από την άλλη. Δεν θα χρειαστεί. Χτυπάνε για τα δύο. Χτυπάνε για τα δύο. Ωραία. Ρίξα τον damage για το ήδη πληγωμένο πρώτα. Το ήδη πληγωμένο παίρνει 4 και 3, 7. 7 και το σκοτώνεις. Και το άλλο γυρίζεις δίπλα να το χτυπήσεις. 2 και 3, 5. 5 δεν αρκούν για να το σκοτώσεις. Οπότε η Paladin χωράει να πάει εκεί. Πάει. Απλά ο Νάνος πλέον δεν χωράει πια. Μέσα στον πέμπτο γύρο. Είσαστε στον πέμπτο γύρο. Ωραία. Πάει η Paladin. Και κόβει τον πόρδο με το πριόν. 3 ζάρι. Και μένει να παίξει αυτό. Το οποίο παρότι παραμένει μόνο ένα, καταρχήν βγάζει κάτι λαρυγικές κραυγές που δεν καταλαβαίνετε και προσπαθεί να χτυπήσει μπροστά του τον Ranger, τον Baron που το χτύπησε κιόλας με το Longsword. 9 armor class, όχι, ε? Όχι. Okay. Και μπαίνουμε στον έκτο γύρο. Ωστόσο, είναι initiative. 8. Σίγουρα παίζει πρώτος ο Βάρδος. Επιτέλους χτυπάει. Αντί 6 damage όμως. 3 μόνο. Δεν ακούνε. Μετά παίζει ο Νάνος. Τι μπορεί να βάρεσει. Δεν φοράζει. Εκτός αν, αν το φωνάξεις, ο Βάρδος δεν τον πειράζει να φύγει και να πάρει μια ατάκα. Ναι. Και θα το κάνει κιόλας. Θα πήγε προς τα πίσω, οπότε το πλάσμα πάει να το χτυπήσει φεύγοντας. Και δεν τον χτυπάει. Οπότε χωράει να μπει μέσα ο Νάνος. Όχι, 10 armor class βαρά. Και άλλο στο τέλος του γύρου. Ναι, και άλλο στο τέλος του γύρου. Ωραία. Μετά. 10, πόσο έχετε εσείς, 12. 8 και 7. 15. Όχι, παίζει ο εχθρός. Ο οποίος χτυπάει πάλι εσένα. Ranger. 6 armor class. Όχι, 4. Άρα και παίζετε εσείς οι δύο μετά. Μπας και το να το τελειώσετε. Και τα δύο χτυπάνε, 20 και 18. Ωραία, μπράβο, επιτέλους, μια καλή επίθεση, ένας καλός γύρος. 3, 6. 6 δεν αρκούνε. Κάπου εκεί θες πάλι. 6, 9. 9 αρκούνε. Και οι τέσσερις μόγκρελμεν, φρουροί εδώ σε αυτό το προφυλάκιο ξεκάθαρα, είναι νεκροί. Πλέον βλέπετε και το μηχανισμό που σηκώνει, κατεβάζει τη γέφυρα παρεκκλήματος. Είπες ότι τα βήματα ακούσαμε πίσω μας. Όχι, όχι, μπροστά σας τα ακούσατε. Δεν μπροστά σας. Οπότε, λίγο γρήγορα τι θέλετε να κάνετε. Μπούμε μέσα στο φυλάκιο. Okay. Να κρυφτούμε στις γωνίες για να βγει ό,τι έρχεται. Ναι. Και τα πτώματα θα τα κάνετε. Μαζέψουμε. Τραβήξτε. Γιατί τα πτώματα δεν μπορούμε να τα κλωτήσουμε, τα πετάξουμε κάτω στο φαράγγι. Μπορεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος ή χώρος γι' αυτό. Τραβήξουμε μέσα. Και δεν θα αναρωτηθούν αυτοί για, γιατί κατέβηκε η πύλη, όποιος έρχεται και πού είναι η φρουρή. Πρέπει να βγουν αυτά και θα τα πελεκίσουμε. Απλά να τα, okay. Να, για μία γύρα τουλάχιστον να παίξουμε ένα surprise τουλάχιστον. Μέσα στο φυλάκι να μην κρυφτούμε. Αυτό θα κάνουμε, δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Γιατί η τέτοια δεν θέλει να τη γυρίζουμε τη γέφυρα. Ναι, δεν ή την πατά και ανεβαίνει μόνη τη. Δεν προλαβαίνουμε να γίνει κάτι. Αυτό λέω, δεν προλαβαίνουμε. Άρα να κλωτσίσουμε τα πτώματα στον κρεμό και να χωθούμε στις γωνίες. Εκτός και αν έχουν τίποτα άλλο. Δεν φταίει τα πάνω τους. Mm-hmm. Άρα το κάνετε στα γρήγορα, κλωτσάτε τα πτώματα στον κρεμό. Ναι. Ναι ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay. Πάντα κλειδιά. Το σκεφτάμε και εγώ τώρα. Πάντα κλειδιά. Θα έχουν τίποτα κλειδιά αυτά. Τώρα να κάνω. Αν έχουν τα πήραν μαζί τους στον κρεμό. Και τα βήματα σιγά σιγά απομακρύνονται. Τελικά δεν έχετε κανένα. Πίσω μου. Φέρετε τα από τον κρεμό κάτω. Ανεβάσουμε την πύλη. Ναι. Αν υπάρχει κάποιο μηχανισμό, ναι. Υπάρχει. Απλά αν την ανεβάσετε, δεν θα φύγετε ποτέ. Mm. Γιατί μα έχει το τέτοιο να. Γιατί. Πώ θα φύγετε. Γιατί δεν βάζουμε. Ναι, ενώ γρήγορα, ποτέ γρήγορα. Γρήγορα δεν θα φύγουμε ποτέ ούτως ή άλλως. Επειδή έχετε δύο. Δεν το βάζουμε στα πόδια εμείς οι Paladins. Καλά, όχι, εντάξει, όλα να μην την ανεβάσουμε. Τώρα όμως έχουν και δύο κρέατα, ρε πώς την πάλι. Και γιατί να μας έρθουν κι άλλα. Κρέατα, ρε φίλε, τόσο καιρό σε σέρνουν και δεν είπαν κακή κουβέντα για σένα. Και τώρα έχουν πέσει δύο λεπτά και τους λες κρέατα.
Αν δεν ήταν τα έλφα εδώ να βρουν τις μυστικές πόρτες, θα κάνατε. Θα κοιμόμασταν. Κι άλλο. Αυτή δεν μου αρέσει και οι δύο, δεν γίνεται κάτι άλλο. Τώρα πια δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάποιο μέρος μέσα να... Υπάρχει headquarters του εχθρού να κάνει. Ναι, δεν μας έκανε πιθανά. Θράσος. Είναι πολύ καλό, ε. Θράσος. Ανοιχτή τελικά την αφήνετε την πύλη ή την ανεβάζετε. Δεν κάτω ανοιχτή εγώ ποτέ. Ανοιχτή για ποιο λόγο, τι θα κερδίσουμε. Γιατί από έξω δεν έρχεται κανείς, μόνο βγαίνουν αυτοί. Πού το ξέρεις. Έτσι φαίνεται. Πού ξέρεις. Τα βλέπουμε. Αυτή όμως η πύλη ρε φίλε, όμως είναι πάντα κλειστή. Λάβα. Σημαίνει ότι κάποιος παραβίασε το χώρο να την έχουμε επομένει. Εγώ γι' αυτό λέω ότι μάλλον θα πρέπει να την ανεβάσουμε. Ευχαριστώ, συγγνώμη, τώρα που πετάξατε τα πτώματα βλέπω ότι έπεσαν σε λάβο. Κάτω, κάτω δηλαδή είναι λάβο αυτό το φαράγγι. Εξού και η βαθύ κόκκινη λάμψη. Υπάρχει κάποιος χώρος που ενδεχομένως θα μπορούσατε να ξεκουραστείτε. Είναι προφανώς το δωμάτιο που κοιμόντουσαν τα Mongrelmen. Εγώ πάω μέσα, ψάχνω και το φυλάκιο. Εσύ είσαι λιπόθυμη. Αν είσαι σωστά, ξέρω. Στα φυλάκια μέσα μπορεί εκεί να έχει πάει το δωμάτιο. Σε είχα προλάβει στο ψάξι. Αλλά και εγώ την τεντωμένο. Κάποια στιγμή αργά γρήγορα θα έρθει η επόμενη. Κοιτάξτε. Συγγνώμη γιατί μάλλον έχετε μπερδευτεί. Το φυλάκιο δεν είναι κάπου μόνο του. Αποσπασμένο από το υπόλοιπο. Ναι. Είναι μέσα στα head quarters. Το πίσω μέρος του φυλακίου είναι ο διάδρομος που οδηγεί προς το εσωτερικό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαν να κάνετε rest στην είσοδό τους, άμα κάνετε rest εδώ πέρα. Αυτό λέω, για rest είπατε. Να ψάξουμε όσο να δούμε μέσα. Εγώ λέω το εξής, ότι αυτοί, δεν ξέρω, λογικά είχαν μία τέτοια περιπολία φρουρών και τους σκοτώσανε και τους πήραμε για το βούκινο. Άρα ποιος δεν είπα ότι πέρασε το βούκινο. Το βούκινο το αφήσει εκεί που ήταν. Αφού φύσεις αυτό. Φύσεις. Το παιδί μου το ξανακρέμωσε, γιατί να το πάρει. Μπορεί να το πάρετε, αλλά εκεί είναι, δεν είναι μακριά. Αν πάρουμε το βούκινο. Και οι δύο που είστε λιπόθυμοι δεν πειράζει να μιλάτε σαν ιδέες, αλλά όχι in character. Ναι, το πάρουμε το βούκινο, γιατί. Το πάρουμε, το πάρουμε το βούκινο, να μην υπάρχει, δεν έχει να κερδίσουμε τίποτα να το αφήσουμε. Συμφωνώ. Πάμε να το πάρετε, εγώ είπα δεν το έχετε πάρει μέχρι τώρα. Και να ψάξουμε λίγο το post των φρουρών. Μόλις μπήκατε στο ένατο κεφάλαιο πάντως της περιπέτειας. Εκτών. Ένα. Εκτών εννέα. Εντάξει, έχει και έναν επίλογο δέκα. Θα με δική δυο όμως. Είναι πιθανό. Έτσι πως είστε. Αν είχατε κάνει rest και είχατε ανεβασμένο level θα ήταν πιο καλά. Άρα η απόφαση πρέπει να πάρετε είναι αν θα γυρίσετε πίσω ή όχι. Δεν υπάρχει άλλη απόφαση. Να γυρίσουμε πίσω. Αν συνεχίσετε θα δούμε. Θα δούμε πώς θα συνεχίσετε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να αποφασίσετε. Όχι, δεν γίνεται. Θα γυρίσουμε πίσω να κάνουμε rest. Γιατί και τώρα είστε πληγωμένοι. Mm. Και πώς θα μπούμε μετά ξανά. Αλλά θα, μετά θα μας περιμένουν έτσι. Δεν γίνεται. Θα είναι όλο το φρούριο στο πόδι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι πολύ δύσκολο τώρα, έτσι, χωρίς spells με μείον 2. Αλλά μετά σε ένα φρούριο που σε περιμένουν δεν γίνεται να... Πολύ δύσκολο, ναι. Άρα τι θα κάνουμε στο φρούριο μέσα, θα κάνουμε τέτοιο. Το επίσης σας φαίνεται περίεργο το ότι υπάρχει ένα φρούριο υπόγειο εδώ τόσο κοντά στον πύργο της Άντοντη. Τι τόσο κοντά, αρέσει. Έχουμε περάσει τα τέτοια. Τι έχει τα πάνδυνα. Πολύ κοντά είναι. Δηλαδή πώς είναι, μια μέρα απόσταση. Ναι, αλλά δεν είναι μια μέρα σε λεωφόρο. Έχουμε μπει σε καλαμάκια, σε αρχιδάκια, σε λαβυρίνθους. Okay. Έχετε μπει, ναι. Απλά, λογικά αυτό το φρούριο ποιον είναι, έχετε καταλάβει. Ντρόουζ λογικά τώρα. Λογικά ντρόουζ. Τα ντρόουζ κανονικά θα έπρεπε να είναι 5.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Σάντοντιλ. Όχι 50 χιλιόμετρα ή 10 χιλιόμετρα με καλαμάκια. Ισχύει. Είναι πάρα πολύ κοντά. Ρε, κάνει τρομακτική εντύπωση σε χαρακτήρες. Το θέμα είναι όμως ότι αν είναι τον ντρόουζ, γιατί έχουν αυτούς τους ηλίθιους με το φλάν, ας πούμε. Ισχύει και. Λογικά θα έχει κάποια ντρόουζ, δεν μπορεί, αλλά. Τι θα του έβαλα, φύλαξε την πόρτα με κανέναν τρόπο.
Δεν θα έχει έναν επικεφαλή. Κάτι, ένα του μαστιγώνει. Μέχρι τώρα δεν έχει πάντω. Να και μια περιπολία ντρόου συναντήσατε πιο έξω. Μία. Τρία ντρόου είχε, δύο δεν θυμάμαι. Τρία. Εκεί που σα είπα ότι ξέχασα μια ιδιότητά του. Το λέω ξανά, μην το ξεχάσετε. Αλλά α πούμε κάτι να κάνουμε. Μπορούμε να πάμε στο κυκλικό δωμάτιο και να κοιμηθούμε. Να κάνουμε ρέστα. Μέσα τα φυλάκια τα είδατε, μήπως έχει κλειδιά μέσα. Ψάξαμε αφού είπε. Ναι, δεν έχει κάτι. Κλειδιά δεν έχει. Ούτε τίποτα άλλο μέσα στα φυλάκια. Δεν... Έχει πάει ένα τραπεζάκι με δύο γαρέκλες. Ξύλινα. Τάβια. Κάθε. Έχει χαρτιά να πάμε. Ναι. Σαν να παίζει χαρτιά. Ωραία, ας πάρουμε σαν δεδομένο ότι φεύγουμε πίσω και γράμμε την επόμενη μέρα. Θα έχουν να αντικαταστήσει απλά τη φρουρά και εντάξει, οκ, θα είναι όλα όπως σήμερα. Δε, στους φρουρούς ποιο είναι το πιθανό σενάριο. Τους φρουρούς δεν θα τους βρουν. Όχι, θα αυξήσουν λίγο τη φρουρά. Ναι, είναι πιθανό αυτό. Αν τα αφήσουν όλα όπως είναι, εντάξει, μπορεί να σκεφτούν ότι κάποιος ήρθε και βγήκαν και τους κυνήγησαν. Είναι χαζά τους όλους. Αυτή η πόρτα πώς θα ξανακατεύει, για να πείτε. Μπου, μπου, μπου. Το βούκι να το αφήσουμε εκεί πέρα. Δεν τα αφήσει, αλλά είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο password μετά από αυτό που έγινε. Δεν ξέρω. Πώς θα κατέβει να μπει. Δεν γίνεται να τη χαλάσουμε να μην ανεβαίνει. Μηχανικά. Engineering δεν πήρα. Ποιος πήρε. Άμα έχει κάποιο engineering θα μπορούσα. Έχει. Ξέρω τι έχει. Κάτσε να δω αν έχει. Έχει ο Ντινό engineering. Δεν είχε πάρει, είχε πει ότι είσαι engineer. Τι έλικα είσαι. Όχι, ούτε ο Βάρδος έχει. Μήπως να χωθούμε σε καμιά τρόγλη μέσα στο φρούριο, όπως κάνουμε πάντα, ρε φίλε. Ξέρω ότι είναι, οκ, okay, είναι... Με δύο πτώματα τώρα, να σέρνετε. Ναι. Θα τώρα θέλει engineering για να σπάσουμε το τέτοιο. Μπορεί να το σπάσετε, αλλά μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα να το σπάσετε. Φυσικά και μπορεί να το σπάσετε. Αυτό. Δεν είπες αυτό όμως. Εντάξει, ναι, δεν είπα αυτό. Εγώ ήθελα να τον μπλοκάρουμε. Ακριβώς. Ναι. Αυτό θέλει Τζίμι, πού να ξέρεις τώρα. Να το σπάσεις, μπορείς. Άμα είναι να φύγετε, καλό να το δοκιμάσετε να το σπάσετε φυσικά, συμφωνώ. Ναι. Να μας συνεχίσουμε τότε. Αν θέλετε να ζήσουμε. Για βγάλω το φορτιστή. Ναι, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που σκέφτομαι, αλλά... Έτσι μου φαίνεται. Τώρα έχουμε ένα... Ο Βάρδος να πει και αυτός μια άποψη. Σαν Βάρδος. Σαν Βάρδος, ναι. Αφού μας κάνει τεράστια εντύπωση ότι εδώ υπάρχει ένα σαν φρούριο τον τρώω και αφού είδες το ένα τόσο μεγάλο κακό, μήπως θα έπρεπε απλά να γυρίσουμε πίσω να ειδοποιήσουμε τον λοχαγό Θέρμπαλ για αυτό το κακό που υπάρχει και να θεωρήσουμε ότι η δική μας αποστολή έχει ολοκληρωθεί. Και ας οργανώσουν μια... Ναι. Το ξέρω ότι δεν το φτάνουμε στο τέρμα και θα ήθελα να το φτάσουμε, αλλά αν κάτι πάει στραβά, δεν θα το ειδοποιήσει κανένας. Ποτέ κιόλας. Ότι γίνεται αυτό και μέχρι να οργανωθεί εδώ κάποια επίθεση ή ό,τι κάνουν εδώ. Intelligence 16, έτσι αυτό. Εγώ με Intelligence 12 πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα αυτή. Πλέον, έτσι όπως είμαστε. Δυσκολεύω να παρατήσουμε μια τέτοια αποστολή όμως έτσι για να γυρίσουμε πίσω. Θέλετε να προσπαθήσω να γυρίσω μόνος μου πίσω για να ειδοποιήσω τον λοχαγό Θέρμπαλ και εσείς να αντέξετε όσο μπορείτε καλύτερα μέχρι να έρθω με ενισχύσεις. Χώρια που δεν έχουμε βρει τρόπο επιστροφής, έτσι, ή θα πέσουμε κατά. Εγώ θα περάσω από καλαμάκι σου, λέει. Από εκεί που ήρθαμε. Από εκεί που ήρθαμε. Από το στενό εκείνο πέρασμα. Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Αλλά θα πρέπει να πάρω την πέτρα με το μαγικό φως. Εντάξει. Μην το μόνος που μπορεί να φτάσει, γιατί είναι τόσα εκεί που έχει. Και όχι μόνο έχει points, έχει και climb walls, έχει... Ναι, ναι. Έχει spells, έχει διάφορα. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε να έχει μια λίγη. Γενικά είναι αρκετά καλός πράγμας. Και εμείς τι να κάνουμε, rest. Δεν να συνεχίσετε, rest που να κάνουμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Rest που να κάνουμε. Πού να κάνουμε rest. Στο κυκλικό δωμάτιο. Γιατί δεν θα το ψάξουν, δηλαδή φεύγοντας. Αν το ψάξει μαζί μου, τώρα. Κοίταξε, αυτό έχει μια λογική, αλλά απ' την άλλη θα χάσουμε και το βάρδο από δίπλα μας. Ναι, αλλά εντάξει, εσύ προστατεύεις όλο το υπόλοιπο χωριό.
Όχι απλά το χωριό. Στέλνουμε πίσω το βάρδο. Δεν κάνουμε rest και συνεχίζουμε ακόμη λιγότερο. Εντάξει, δεν είμαστε και ηλίθιοι. Ναι, ακριβώς επειδή δεν είμαστε ηλίθιοι, μήπως είναι καλύτερα να φύγουμε μαζί με το βάρδο. Ή να συνεχίσουμε μαζί με το βάρδο. Ναι, εγώ απλά δεν είναι ότι φοβάμαι να έρθω πιο, να συνεχίσω να προχωρήσω. Δίπλα σας δεν αισθάνομαι κανένα φόβο, λέει κοιτώντας την μπάλα. Είναι λογικό και αυτό που λες, αλλά απ' την άλλη, αν δεν κάνουμε rest, δεν υπάρχει ουσία να φύγεις. Άρα να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάποιο rest. Ή να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε, λογικά δεν έχουμε καμία τύχη. Μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι πολύ... Δηλαδή, ήμασταν τυχεροί όταν συναντήσαμε εκείνα τα τρία ντρόβια. Θα είμαστε πάλι τυχεροί. Και τώρα είμαστε ακόμη πιο αποτεκατισμένοι. Χωρίς ξόρτια, χωρίς μαγικές δυνάμεις, χωρίς θεραπευτικές δυνάμεις, χωρίς δύο από τους συντρόφους μας. Ναι, δεν θα τα καταφέρουμε. Με τίποτα. Είναι σαν να πηγαίνουμε να πεθάνουμε. Ναι. Αλλά και το να φύγεις και να συνεχίσουμε οι υπόλοιποι πάλι θα πεθάνουμε. Να φύγουμε όλοι μαζί. Ναι, αλλά θα έχουμε καταφέρει να ειδοποιήσω τον αγαπητό. Να φύγεις και εμείς να κάνουμε rest. Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Αυτό λέω. Ή να φύγεις και να κάνουμε rest ή να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Και να μην ειδοποιήσει κανείς τον λόγο. Εγώ λέω. Όχι. Θεωρώ ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης μαζί σου και έτσι να καταφέρουμε να φέρουμε πέρα στην αποστολή και να γυρίσουμε. Okay. Αλλιώς πρέπει να φύγεις εσύ, εμείς να κάνουμε rest και να περιμένουμε. Όχι να περιμένουμε, θα κάνουμε ντου. Σωστά. Θα κάνουμε ντου. Και όποτε έρθουν οι άλλοι. Αν καταφέρουμε και ό,τι βγάλουμε, βγάλαμε. Την αυγή της πέμπτης μέρας θα κοιτάξουμε στην Ανατολή. Εγώ λέω ή αυτό ή να φύγουμε όλοι. Σωστά. Άρα, δεν μπορώ να φύγω. Άρα, και αν σκεφτούμε κάποιο τρόπο για να στείλουμε μήνυμα χωρίς να φύγει κάποιος από εμάς, μπορούμε να κάνουμε rest και ταυτόχρονα έχουμε στείλει το μήνυμά μας. Ο Μουγκός. Τι ο Μουγκός. Τι να πούμε, να πει κάτι. Να γράψει. Θα το γράψεις εσύ για να το πάει, αλλά δεν ξέρω. Είναι χρήσιμος και ο Μουγκός, εσύ. Τόσες φορές... Εντάξει, χρήσιμος δεν είναι, πες τώρα, out of game, δεν είναι και τόσο χρήσιμος, εντάξει, αλλά δεν ξέρει το δρόμο για να φύγει. Ναι, ισχύει. Ούτε να τους φέρει πίσω, λογικά. Όχι, άμα του δώσουμε το χάρτη, όμως θα ξέρει. Εμείς δεν το χρειαζόμαστε το χάρτη. Σωστό. Ναι. Πολύ σωστό. Το χάρτη που κάνει ο Βάλτς, γιατί δείχνεις. Το χάρτη. In game ο Βάλτς σχεδιάζει. Ναι, μάλιστα. Και παίρνει τα XP για το χάρτη. Να σου. Επίσης, έχει μια παγίδα στην είσοδο. Πάει να σκοτωθεί την παγίδα, τον πουλο όλο. Εντάξει, θα το πούμε. Πού θα κάνουμε rest όμως. Αν φύγει από εδώ καρφί, δεν έχει και πολύ δυσκολία για να βγει τώρα, μην λέμε χαζά. Δεν έχει, όχι. Πλέον δεν έχει. Και είναι και γρήγορο. Βασικά σε λίγες ώρες θα έχει φτάσει λογικά. Και λιγότερο. Εσύ, κοίτα. Αυτό θα ρωτήσω. Μπορούμε να μπλοκάρουμε αν την άλλη πόρτα που είναι από το φρούριο στον προθάλαμο. Κάπως να τον μπλοκάρουμε, παιδιά. Για να μην ανοίγει. Εκείνες τις σειρωμένες, τις δύο. Όχι. Από το φρούριο στον προθάλαμο δεν είπα για καμία πόρτα. Κάτσε ρε, δηλαδή εκεί που ήταν τα μόγκραλ μέσα, απλά συνεχίζει ένας δρόμος. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Ή να φύγετε πίσω. Να πίσω. Εκεί δεν γίνεται να μείνετε, σε καμία περίπτωση. Αν φύγει τώρα. Φεύγει ο Νάνος με τον χάρτη. Διώξε τον κιόλας. Εμείς θα κάνουμε rest όλο το βράδυ. Θεωρητικά, αν βιαστούν όλοι, μπορούν το επόμενο πρωί να έχει μαζέψει δύναμη ο λογαός Θέρμπα να στείλει 50 φαντάρους και να περάσουν από όλα αυτά τα παγκαιρά που έρθει το επόμενο πρωί εδώ, ρε φίλε. Πώς γίνεται. Δύσκολα. Να ήταν ένας, να πω δύο, ναι, αλλά άμα είναι έτσι προς τα λίγα, θα στείλει αρκετούς. Καλά, θα στείλει αρκετούς. Δηλαδή θα θέλει 2-3 μέρες, σίγουρα αυτό. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όσο γίνεται. Ή να κρυφτείτε. Όσο γίνεται. Όχι 3 μέρες, να κρυφτούμε και να αφήνουμε να σφάζουν κόσμο. Τώρα σκέψω που τους έχετε καταλάβει να τους φάξουν και όλους εγμάλους. Να το μαζέψουν, να το κλείσουν το μαγαζί.
Απ' την άλλη, αν βρούμε τους εχμαλώτους και τους οπλίσουμε. Απ' την άλλη, το ποτάμι πού μπορεί να πηγαίνει. Τι, και αυτό είναι μια λύση να πάει στο κάνω και να φύγει στο ποτάμι. Γιατί τόσο η κακία δεν φαινόταν στην τρύπα. Μήπως δώνεις πιο γρήγορα έτσι έξω. Κάνε καταράχτηκα. Λες να δοκιμάσουμε εκεί. Και αυτή η ιδέα, άμα βρούμε τους εχμαλώτους και τους οπλίσουμε, δεν είναι κακή ιδέα για αυτή. Αλλά αυτό για να το κάνετε, πρέπει να πάει κάποιος κρυμμένος. Δεν γίνεται να πηγαίνετε όλοι μπροστά του γρου. Εντάξει. Ποιος είναι ο μόνος που μπορεί να κρυφτεί. Εσύ. Αυτός είναι ο λιπόθυμος. Α, αυτό εννοείς. Εσύ θα βάλεις το μαδία των Drowel, τους μπότες των Drowel και θα προσπαθήσεις να μπεις κρυφά. Δεν έχεις hiding shadows. Έχω. Άρα μπορείς το κάνεις. Οι υπόλοιποι να περιμένουν στο κυκλικό δωμάτιο και ο Βάρδος να φύγει με ένα κανό μέσα από το ποτάμι. Ναι. Δεν νομίζω. Γιατί ρε πότα. Δεν ξέρω κολύμπη. Ποιος είπε να κολυμπείς. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο κανό. Μπορεί να μην κάνω καλό κουπί. Και αυτό γίνεται και ας φύγει ο Βάρδος προς τα πίσω. Όχι ο Βάρδος, το δεύτερο. Ας φύγει το Νάνος καλύτερα. Ο Νάνος, περίμενε εσύ, ο Νάνος δεν έχει καμιά ανάμνηση του χώρου. Εδώ ήταν η αχμαλωτός. Ναι. Τι λέει. Τίποτα. Τώρα που το ρωτάς λέει. Τι τώρα σου λέει, θα σου κάνω πρόχειρο χάρτη του τι ξέρω ότι υπάρχει. Ναι ρε Νάνε. Μίλα. Μαλάκας Νάνε. Λοιπόν, σας δείχνει ότι. Όχι, συγγνώμη Γιάννη. Σας δείχνει ότι προχωρώντας πιο μέσα από αυτό τον προθάλαμο που είσαι τώρα, υπάρχει ένα πελώριο σπήλαιο, το οποίο με ένα δάκρυ κιόλας λέει ότι το έχουν σκάψει και το έχουν φιλοτεχνήσει οι σκλάβοι σύντροφοί μου. Και σε αυτό το δωμάτιο λέει ότι υπάρχουν πολλά εξωτικά ντρόβελ. Α, πολλά κιόλας. Τώρα γι' αυτό πολλά μπορεί να είναι και τα πέντε. Τι λίγα είναι. Βάλτε ναι, εντάξει. Και από εκεί και μετά, σας δείχνω ότι μετά από αυτό το δωμάτιο υπάρχει ένα άλλο, το οποίο είναι και εκεί που είναι σκλάβοι. Υπάρχουν κάποια κάποια αμμόνια εκεί που δουλεύουν. Είναι δεμένοι με αλυσίδες στα πόδια, όπως είναι και αυτός. Οπότε σας γράφω ότι αν πρέπει να σκεφτούμε κάτι, πώς θα τους λύζουμε. Τέτοια πράγματα λέει. Αυτό θα γίνει. Τέλος. Εγώ είμαι λοιπόν. Πάρ' το χάρτη και όπως είσαι, εξαφανίσου. Ρωτήστε πόσα είναι τα πολλά drawers. 5, 10, 50, 300, 1000. Πού να ξέρει. Περίπου. Πώς είναι, ξέρει δε ένα. Αυτό ξεναγράφει, ξέρει να μετράει κιόλα. Όσα και να τις εννοιάζει, και δεν κανάμε. Πόσα ντρόχοντρικά έχει διάθεση εδώ. Κάμια δεκαριά. Τι είναι, δεν λίγα. Είναι λίγα, όχι. Τέσσερα σκαφάλια πήγαν όμως γάμι. Δεν και χίλια. Δηλαδή αυτά δεν πρέπει να περιγράψει ένα γράμμα στο λογαριασμό εκεί πέρα που να του λε ότι έχει περίπου 10 ντρόου και ξέρω εγώ. Σκλάβους και όλα αυτά. Ναι, ναι, ας γράψουμε ένα γράμμα. Και σίγουρα γράφει ο νόμος ότι κάποιος από αυτούς είναι ισχυρός μάγος. Ω, καλά. Παράω μίζρι. Έτσι γράφουμε. Έτσι λοιπόν, έτσι γράφουμε και το δίνουμε στο νόμο. Και του λέμε έφυγες. Και λέει θα φύγω μόνο αν μου υποσχεθείτε ότι θα κάνετε όλα. Το καλύτερο για τους σκλάβους φίλους μου. Του δίνω εγώ την ανίσχυα υποσχεσή μου. Ουσιαστικά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τους σώσουμε και να τους ανεβάσουμε ζωντανούς και σώους πάνω. Ωραία. Αυτός είναι και ο σκοπός μας τώρα. Τότε μαζί με το χάρτη και το γράμμα που έχετε γράψει, φεύγει προς τα πίσω για να φέρει ενισχύσεις, σωστά. Okay. Οι υπόλοιποι κρυβόμαστε στο στρογγυλό δωμάτιο και στέλνουμε, αν συμφωνεί, να πας με τα φυσμούς και να τους απελευθερώσεις τους σκλάβους τους, ώστε να δημιουργηθεί αναταραχή, να ορμήσουν και αυτοί, να ορμήσουμε κι εμείς και ό,τι γίνει. Δεν μπορούμε να αφήνουμε ούτε λεπτό να περνάει. Και φτάσει και μέσα, άμα χρειαστεί να μας κατεβάσει τη γέφυρα. Η γέφυρα είναι κατεβασμένη. Έτσι δεν την αφήσουμε. Δεν θα σπάσουμε τον μηχανισμό, κάτι. Θα τον σπάσουμε. Το κυκλικό δωμάτιο είναι πίσω από τη γέφυρα. Είναι πίσω από τη γέφυρα, ναι. Εννοείται θα τον σπάσουμε, άμα είναι. Για να μην σηκωθεί, λέω.
Έχει μια λογική να σπάσει το μηχανισμό. Την στιγμή που ξεκινάει να μπαίνει μπροστά μέσα, όμως όχι πριν και τον καταλάβουν. Ναι, πιο άστο να μπει λίγο και μετά από καμιά ώρα. Συμφωνείς? Θα το κάνω. Άρα θα φορέσει το μανδύα των ζωτικών. Θα ξεράσω, θα χάσω και ένα hit point. Το δέχομαι για να τα φορέσω. XP. Όχι, δεν θα χάσει hit point. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που κάνεις, άμα ζήσεις όταν χρειαστεί. Θα γαμηθείς. Δεν θα μαθαίνει. Τι με νοιάζει, αδιάφορο είναι. Εντάξει. Όχι, οι τύψεις θα είναι μια ζωή μαζί σου. Θα τις χρησιμοποιήσω όταν πρέπει. Καλώς. Το δέχομαι. Εντάξει, ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι κόντρα στα πιστεύω. Είναι πολύ ενάντια στα πιστεύω σου. Πάρα πολύ. Δεν τέτοια πράγματα. Είναι εκβιασμοί του διέ. Όχι, το ξέρω ρε φίλε. Εγώ που αρνιόμουν μέχρι τώρα να το κάνω. Εμείς χωρίς αυτό. Οπότε, οι υπόλοιποι επιστρέφετε στο κυκλικό δωμάτιο. Επιστρέφουμε σε ένα δωμάτιο που να μπορούμε να κρυφτούμε. Α, μην τα γυρίζετε τώρα. Κυκλικό δωμάτιο. Στο κυκλικό δωμάτιο. Ποιο είναι το κυκλικό δωμάτιο? Ένα διέξοδο. Είναι εκεί το κυκλικό δωμάτιο. Είναι αδιέξοδο. Ναι, το αδιέξοδο, ναι, λες. Ναι. Και που έχει το αρούν. Ωραία. Ωραία. Και ο Μπερέν. Μισό, να δούμε λίγο το σχέδιο. Εγώ. Ωραία το σχέδιο. Ναι, εγώ θα του. Απελευθερώσεις, θα του πει ότι είμαστε εδώ για να σα βοηθήσουμε. Πώ θα του λύσει από τι αλυσίδε, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό, με τι αλυσίδε. Τι θα. Τι σπάσεις ρε, χωταϊσέ. Παίξε καλά ρε. Πει για όλους. Από 50 γιατί την είχατε μαζί. Έλα ρε, μια λυσίδα είναι πολύ εύκολο να σπάσει. Λογικά, την κουβαλούσε ο άλλος ακόμα και τώρα. Πώς την έσπασε. Περίμενε, κλειδαριά είπες, δεν έχει αυτό το πράγμα. Τη σπάσατε εσείς όλοι μαζί. Όχι, δεν έχει κλειδαριά. Τους έχουν δώσει, τους έχουν δέσει με αυτές τις αλυσίδες με την λογική θα είναι δεμένη για όλη τη ζωή. Ε, θα βρεις κλειδιά. Δεν έχει. Τώρα, βασικά, για να γίνω λίγο πιο δικαίως, να πω ότι ο Νάνος πριν φύγει σας είπε το εξής. Εκεί που είναι σκλάβοι, ουσιαστικά πώς μας αναγκάζουν να δουλέψουν. Έχουν χωρίσει τα γυναικόπαιδά μας και τα έχουν σε μια άκρη δεμένα με αλυσίδες και από πάνω τους έχουν ένα αυτοσχέδιο μηχανισμό που έχει τόνους βράχια, ας πούμε. Και ένα draw μόνο είναι στο χώρο και έχει έτοιμο ένα μαχαίρι να κόψει το σχοινί που κρατάει αυτά τα βράχια. Αν δεν δουλεύουν. Ακριβώς. Ένα draw. Είναι εύκολο να γίνει κάτι. Ναι. Από εμάς μόνο. Λες το draw, κόψε το ρε, κότα, το κόβει, μετά θα ξεσηκωθούν. Καλό. Και καθόλου. Καθόλου. Ναι, άρα μπορούμε να. Όχι, μας έχεις και το δηλητήριο που κοιμόταν. Αυτό μας αλλάζει το σχέδιο. Ναι, ρε, απλώς το ξέρατε πριν. Σας είπα ότι έχω διαβάσει την περιπέτεια πριν ένα μήνα. Μόνο ένας μας δεν μπορεί να κινητοποιήσει τον drone, είναι πολύ πιο δυνατό. Αν πέσουμε τρεις ή τέσσερις, έχουμε καλές πιθανότητες. Πώς θα φτάσετε τρεις-τέσσερις στον drone? Ενδιάμεσα υπάρχει το σπήλαιο που είναι τα υπόλοιπα drone. Ο μόνος τρόπος είναι. Θέλετε να σα κάνω χάρτη, γιατί δεν καταλαβαίνετε μάλλον κάτι. Ναι. Έχουμε καταλάβει μόνο. Ο μόνος τρόπος είναι να κάνουμε αντιπερισπασμό και μήπως βγουν τα ντρόου και κάποιος μπει κρυφά. Μήπως κάποιος είναι ήδη μέσα και εμείς κάνουμε αντιπερισπασμό. Ναι. Να πάω εγώ να χτυπήσω σε μια σκιά. Να μπει και να κρυφτεί. Ναι. Και εσείς να κάνετε αντιπερισπασμό έτσι, ας πούμε. Ναι. Και να γίνει τι. Να βγουν τα draw και να μπορεί αυτός να μπει και να μην είναι μέσα. Αυτό δεν θα βγει, λες. Ελογικά, εσύ δεν θα βγει. Το ένα που θα είναι εκεί δεν θα βγει. Καλά, προφανώς δεν θα βγουν ούτε καν όλα, αλλά... Καλά, εννοείται. Τι είναι λίγο και... Δίνεις πάνω κέφαλο, ε? Όχι, αλλά είχα μια μεγάλη μέρα και κουράστηκα. Νίσταξε. Είναι και λίγο υπεροπτικά. Ψωμάρες. Ούτε όπλα. Πάσχει αρκετά το σχέδιό μας τώρα. Ναι. Όπλα δεν έχουμε να τα δώσουμε τα... τους χαιμαλόντους. Τις μπάλες, 50 κιλά μπάλα κουβαλάει ο καθένας. Αυτό θα κάνουμε καλό σχέδιο. Καλό κλαρίνο. Χάφελτ είναι. Ναι. Είσαι. Να το πάψουμε μαύρο. Όχι ρε φίλε, με τα φυσοκάλαμα μήπως κοιμηθεί, αλλά δεν θα κοιμηθεί. Δεν κοιμούνται ρε ταξιωτικά. Τι να πάτε, θα λέμε. Το δηλητήριο θα κοιμήσεις. Είναι δυνατόν. Ναι, με το δηλητήριό του. Ούτε στην μπορεί να κάνει, ούτε
Φελφάρ, τυφλώνεται τίποτα αυτή η μαλακία. Τυφλώνονται αυτοί, αλλά δεν αντέχουν τις μέρες δηλαδή. Όχι αυτό φέρει. Daylight θέλει για να τυφλωθούν. Την πέτρα. Ή την τρίτο level. Να του τη βγάλει στη μάπα. Ε, όχι, είπαμε. Ούτε. Θα τον ενοχλήσει πάρα πολύ. Θα τον ενοχλήσει, αλλά σιγά δεν τυφλωθεί κιόλα. Δεν θα τυφλωθεί. Θε τα κάνει. Εντάξει. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλει daylight. Θέλετε να το αφήσουμε εδώ πάλι. Δεν υπάρχει εύκολη απόφαση πάντως. Εντάξει μωρά, παιχνίδι, είναι κάποιοι χαρακτήρες σιγά. Άμα πεθάνουν θα κάνουμε άλλους, θα παίξουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να τους χαρακτήσουμε, δεν πεθάνουν, θα πεθάνουν γυναικόπαιδα. Τα γυναικόπαιδα δυστυχώς έτσι πως πάει θα πεθάνουν όντως. Λογικά, δεν θα πεθάνουν και σήμερα, άμα τα έχουν εκεί για να σκάβουν και να σφυριλατούν και να κάνουν, ναι. Απλά από τις κακουχίες μπορεί και να πεθάνουν κάποιοι. Γενικά είναι δύσκολη η θέση σας να μην πάτε τώρα από μάγαρα αυτό. Ναι και δεν θα πάμε, απλά αν πάμε και όλες θα κόψει το σκηνή για να σκοτώσει τα γυναικόπαιδα. Σωστά. Οπότε μήπως λέει ο Βάρδος να κάνουμε το άλλο. Να σπάσουμε τη γέφυρα, να ξεκουραστούμε και να πάνε δύο που μπορούν πολύ καλά να κρύβονται και να κάνουν ύπουλες επιθέσεις από κρυμμένη θέση. Μήπως καταφέρουν να σκοτώσουν το μοναδικό ντρό που κρατάει τη γέφυρα, που κρατάει το σκηνή. Ναι. Τουλάχιστον έχουμε διασφαλίσει εκείνους. Και ταυτόχρονα με εκείνους οι υπόλοιποι να κάνουμε ντου από την κεντρική είσοδο. Ναι, εσύ λες να σπάσουμε το μηχανισμό της γέφυρας. Ναι, για να μην μπορεί να ανέβει ξανά. Δεν θα καταλάβουμε δηλαδή ότι κάποιος έρχεται. Φυσικά. Το έχουν ήδη καταλάβει. Όταν δεν θα βρουν κανένα φρουρό εδώ. Και ενώ ό,τι θα το έχουν καταλάβει θα περάσουν δύο κιόλας κρυφά μέσα σε 10 άτομα. Ελπίζω να κρύβονται πολύ καλά αυτά τα δύο άτομα. Δύσκολο μου ακούγεται. Δύσκολο μου ακούγεται για μένα. Αλλά. Δεν μου ακούγεται κακό απ' την άλλη. Γιατί τουλάχιστον έχει μια πιθανότητα. Δύο μπορεί να το φάνε τον τρόπο. Δεν μπορεί να το φάνε. Όταν όμως είμαστε 10 άτομα και έχουμε δεχτεί μια επίθεση, δεν θα είμαστε σε επαγρύπνηση φούρνου. Ναι, ναι. Ναι, ναι, το τι επίπεδο συναγερμού θα βρούμε αύριο για να ξαναρθούμε, δεν ξέρω. Πώς θα έρθουν οι δύο. Δεν θα καλέσει Μόγκρεμπελ ξανά. Ε, περνάει. Μπορεί να πάρουμε Μόγκρεμπελ κάθε βράδυ. Γκίμπερλινγκ. Από αυτά. Δεν ξέρω. Θα περάσουν και αυτό το βράδυ. Κάθε βράδυ θα περάσουν. Άμα τους καταστρέψουμε τα κανό. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι εμείς. Να τι έπρεπε να γράψουμε στο χαρτί. Ότι έχουν να διασχίσουν και μια λίμνη. Θα το γράψουμε. Ακόμα και αν σημαίνει καταστρέφοντας τα κανό ότι εμείς δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ. Μπορεί να συμφέρει να το κάνουμε. Έτσι δεν θα μπορούν να πάρουν ενισχύσεις. Ναι, δεν κακό αυτό. Ναι, να καταστρέψουμε τα κανό. Και να μήπως να τα καταστρέψουμε και να πάρουμε το αόρατο κανό εμείς και να φύγουμε εκεί πίσω που κάνουμε ρες κάθε βράδυ. Γιατί να τα καταστρέψουμε τότε. Να πάρουμε όλα τα κανό απέναντι. Γιατί αυτό θα είναι σαφώς πιο δύσκολο. Είμαστε τρία άτομα, τέσσερα τώρα. Εσύ δεν είστε. Πώς θα κουβάλεις με τρία κανό, ρε φίλε. Και όσο το συζητάμε, δηλαδή οι πιθανότητες να έρθει κάποιος να μας βρει αυξάνονται. Ωραία, ας κάνουμε αυτό. Μάλλον πάει για παράταση, δεν πάει για τώρα. Γιατί? Αυτό που λέω εγώ δεν είναι τώρα. Είναι να κάνουμε rest και να γίνει. Τώρα μας φωνιά εκτός μάχης. Τι θα κάνουμε rest, ρε παιδιά. Το είπαμε 100 φορές. Τι συζητάμε τώρα. Το rest θα γίνει. Τέλος. Ο άλλος έφυγε. Τέλος. Τώρα το θέμα είναι πώς θα κάνουμε τέτοιο. Θα καταστρέψουμε τα κανό και να μπουν αύριο δύο. Ένας. Κρυφά. Και τι να κάνει. Αυτό είναι. Τι θα κάνει με το. Πιστεύω ότι τα κανό πρέπει να τα πάρουμε απέναντι. Να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι από εδώ, αλλά οι ενισχύσεις να μπορούν να περάσουν απέναντι. Και άμα γυρίσουν οι ενισχύσεις δικές τους. Από πού, από πίσω. Ναι. Από πίσω, ναι, γιατί. Δεν πρέπει να έχουν κανό εκεί πέρα. Το θέμα είναι μην μπορεί να περάσει κανένας άλλος. Να χρησιμοποιήσουμε τη λίμνη προς όφελός μας. Ναι, θα σπάσουμε τα δύο που φαίνονται και το άλλο θα το κρύψουμε. Αυτό είναι κάτι στο λάδι. Το σκέφτηκα, μου φαίνεται καλή ιδέα. Ωραία, τι δεν καθόμαστε. Εδώ δεν έχει νόημα να καθόμαστε άλλο. Ωραία. Κοιτάξτε, πείσουμε ότι δεν θα φτιάξει το μηχανισμό μέχρι αύριο. Γιατί εντάξει, πολλά μπορούν να πάνε στραβά.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά τώρα, παρότι φαίνεται ότι είμαστε τόσο κοντά, στην πραγματικότητα είμαστε πολύ μακριά. Ναι. Πάρα πολύ. Με 10 ντροέλφ και 2,5 μάχημους δεν πάμε πουθενά. Εδώ και όλοι να είμαστε ζώοι και τώρα μην κοροϊδεύουμε. Είναι επίθεση αυτοκτονίας, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να καθόμαστε με αυτά τα βραβεία. Okay. Μάγκωσε την τροχαλία κάπως σπάστην. Εντάξει, αυτό δεν είναι δύσκολο τώρα. Μια τροχαλία σπάει εύκολα. Θα σπάσετε τελείως. Ούτως ή άλλως τώρα στέκεται στο απέναντι υπερβάζει και θα μείνει εκεί. Αν κάποιος την μπρόξει, εντάξει, ας πέσει κάτω κιόλας. Αλλά ούτε αυτή θα μπορούν να περνάνε μετά. Οπότε καταστρέφετε την τροχαλία εδώ με τις αλυσίδες. Πλέον αυτή η γέφυρα είναι μόνιμη. Να ρίξουμε μια ματιά πριν φύγουμε στο post των φρουρών, μήπως υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Είπαμε, ρίξατε και δεν βρήκατε δηλαδή. Α, οκ, δεν το πρόσεξα. Ναι, το είπαμε, ναι. Γυρίζετε προς τα πίσω. Τα κάνω. Τα καταστρέφουμε. Εντάξει, περνάτε πρώτα απέναντι. Και μετά τα άλλα δύο τα τσακίζετε, φαντάζομαι τα βυθίζετε. Ναι. Και το αόρατο το παίρνετε κάπως. Κρύβουμε. Όχι, εγώ λέω να το κρύψουμε. Εγώ λέω να το πάρουμε μαζί μας. Το πάρουμε μαζί. Γιατί μπορεί να το βρει κάποιος. Ναι, ναι, μαζί. Θα κάνουμε το κόλπο που εγώ κρύβομαι κάτω από το κανό. Φαίνομαι. Φαίνεσαι. Εντάξει. Δεν φαίνεσαι το κομμάτι που είναι κάτω από το κανό. Α, αυτό λέω. Α, όχι, ναι, και αυτό φαίνεται. Φαίνεσαι, ναι. Α, το κανό είναι αδιάφανο. Ναι, ακριβώς. Άρα να πάρει. Θα κάνουμε λέει το κόλπο που κρύβομαι και είναι έτσι. Κρυφτικά. Σε την καμιλοπάρδα. Μην πει πέρασε η ώρα. Όχι, να σου δίνω 15. Οκ. Και γυρίζετε για να κάνετε rest. Και την επόμενη μέρα. Που εντάξει, δεν θα παίξουμε για σήμερα όπως φαίνεται. Δυστυχώς. Την επόμενη μέρα θα δούμε. Αλλά ας κανονίσουμε το πλάνο για να σκεφτώ και εγώ τι πλάνο θα έχουν τα ντροέλφ μου. Το πλάνο είναι καταρχήν να ανεβούμε level. Λοιπόν, θα του πούμε πλάνο. Θα κάνουμε άλλο μετά πλάνο για να μην ξέρω τα ντροέλφ του. Όντως θα δυσκολευτώ λες να προσαρμοστώ, Ναι. Σου δείξουμε εμείς. Αυτά. Αυτά, ναι.